Καλησπέρα σας. Καταρχάς χαίρομαι που είμαστε εδώ μαζί σας και στο φετινό πανόραμα σε ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον πάνελ το οποίο αφορά στη διεπιστημονικότητα, στις τάσεις, στις προοπτικές για δύο πολύ αξιόλογες ειδικότητες αυτή του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του μηχανολόγου μηχανικού. Επιτρέψτε μου να πω ότι από την πλευρά ενός Συμβούλου Σταδιοδρομίας είναι από τις ειδικότητες που αγαπάνε πάρα πολύ οι άνθρωποι που είναι στις θετικές επιστήμες, οπότε θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Έχω τη χαρά και την τιμή να συντονίζω ένα πάνελ με καταξιωμένους επιστήμονες, στελέχη και ακαδημαϊκούς. Πιστεύω ότι θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Πριν ξεκινήσω όμως και δώσω το λόγο στους αγαπητούς μας προσκεκλημένους, θα ήθελα λίγο να συστηθώ και να πω και κάποια επιμέρους στοιχεία τα οποία πιστεύω θα βρείτε ενδιαφέροντα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή τον κύριο Λαδόπουλο για αυτή την ευκαιρία που δίνει σε όλους εμάς να μοιραστούμε κάποιες γνώσεις και κάποιες εμπειρίες μαζί σας και φυσικά όλους εσάς τους νέους ανθρώπους που έρχεστε όλα αυτά τα χρόνια στο πανόραμα, γιατί αισθανόμαστε ότι και εμείς βάζουμε ένα λιθαράκι στο να διαμορφώσουμε αύριο μεθαύριο μια καλύτερη αγορά εργασίας. Εγώ ονομάζομαι Ταουσάνης Χρήστος, είμαι ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής της εταιρείας Συμβούλων Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας Employee Edu και είμαι ο moderator του σημερινού πάνελ, όπως έχετε καταλάβει. Θα μπω λίγο κατευθείαν σε κάποια πράγματα τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας και έχουν να κάνουν με το εξής. Η καριέρα είναι ένα πολύ σύνθετο αντικείμενο και μια προσπάθεια που όλοι μας, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, ειδικά στα πρώτα βήματά μας. Είτε αυτά αφορούν μετά την αποφύτισή μας στο πανεπιστήμιο, είτε αφορούν μετά το πέρας του μεταπτυχιακού κλπ. Κλπ. Αυτό το οποίο θα δείτε και στο φετινό πανόραμα, αλλά και εν γέννη σε όλα τα πάνελς που εγώ τόσα χρόνια που βρίσκομαι στο πανόραμα έχω διαπιστώσει να είναι κοινός νους, κοινός τόπος, είναι το εξής. Το πτυχίο ναι μεν είναι απαραίτητο, ναι μεν είναι προαπαιτούμενο, αλλά πλέον καταλυτικό ρόλο στο να βρούμε τη θέση μας στην αγορά εργασίας ή να χτίσουμε μια σταδιοδρομία που μας αξίζει, έχει να κάνει με τα διαδραστικά skills. Τι εννοώ ως διαδραστικά skills? Εννοώ μια σύνθεση ήπιων και τεχνικών δεξιοτήτων που θα είναι σε θέση να σας φέρουν να λειτουργήσετε αποτελεσματικά τόσο στην παρούσα όσο και στην αυριανή αγορά εργασίας. Μια σύνθεση ήπιων και τεχνικών δεξιοτήτων που ως μηχανική, είμαι σίγουρος ότι το κομμάτι των τεχνικών δεξιοτήτων το έχετε όλοι σας, αλλά από εκεί και πέρα τα soft skills είναι ένα πεδίο το οποίο όλοι μας αναζητούμε στις εταιρείες μας, στις επιχειρήσεις μας, στους χώρους όπου βρισκόμαστε και είναι η κοινή φράση που θα ακούσετε σήμερα σε όποιο πάνελ και αν βρεθείτε και τις επόμενες μέρες. Φυσικά, θα ακούσετε και από τους αγαπητούς συνομιλητές πόσο μεγάλο ρόλο παίζει και στην παρούσα και στην αυριανή αγορά εργασίας και η έξυπνη η εξειδίκευση, στρατηγικά σε ποιο πεδίο ο καθένας από εσάς θα επιλέξει να κινηθεί και αρκετά ακόμα. Ένα βασικό στοιχείο το οποίο είναι και κομμάτι της σημερινής μας κουβέντας είναι η διεπιστημονικότητα. Είναι μια φράση, μια λέξη την οποία είχαμε αρχίσει να την αναφέρουμε πριν κάποια χρόνια και ακουγόταν λίγο σπάνια ή ακουγόταν ως κάτι διαφορετικό, αλλά πλέον η διεπιστημονικότητα είναι μια πτυχή στη σύγχρονη επιστήμη, στη σύγχρονη αγορά εργασίας που είναι τρομερά περιζήτητη. Και τι αφορά η διεπιστημονικότητα? Η σύνθεση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 360 γνώσεις, 360 εμπειρίες, πράγματα τα οποία σας καθιστούν ικανούς να μπείτε σε διαφορετικούς ρόλους, σε διαφορετικές εμπειρίες. Πριν ξεκινήσω, να πω δύο λόγια για την επιστημονική μας ομάδα. Ως οργανισμός, η Employee Edu έχει γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια πολυβραβευμένη επιστημονική ομάδα. Έχω τη χαρά και την τιμή και εγώ ίδιος να συνεργάζομαι με ανθρώπους που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη, το ίδιο όραμα, να βοηθήσουμε κάθε άνθρωπο να χτίσει την καριέρα που ονειρεύεται, να ανακαλύψει το career path που του ταιριάζει,
Το ξέρετε, το ξέρουμε όλοι μας πόσο σημαντικό είναι να βρισκόμαστε σε ένα τόπο, σε ένα μέρος, σε ένα εργασιακό περιβάλλον που μας εκφράζει και να μπορούμε να ξεδιπλώσουμε τα ταλέντα μας. Πάρα πολλά προϊόντα, πάρα πολλές υπηρεσίες. Ενδεικτικά θα πω έχουμε τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το Advisor, το οποίο είναι το πλέον σύγχρονο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στη σύγχρονη πραγματικότητα, ειδικά λογισμικά. Θα μας ταξιολογήσετε και σαν μηχανική αύριο μεθαύριο. Εκδόσεις. Έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με ένα τεράστιο αριθμό φορέων και οργανισμών, πάνω από 800 σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, και μας έχουν εμπιστευτεί πολύ μεγάλοι οργανισμοί και εταιρείες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους, για τον επαγγελματικό προσανατολισμό εν γέννη. Έχουμε δημιουργήσει μια τεράστια online κοινότητα, όπου μέσα από αυτή, γιατί όλοι μας είμαστε βέβαια και στα social και στο διαδίκτυο πάρα πολύ, εμείς με τη σειρά μας προσπαθούμε να δημιουργούμε χρηστικό υλικό, όπου να δίνουμε πληροφορίες σε θέματα καριέρας, να δίνουμε πληροφορίες όσον αφορά τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τις καινοτόμες εξειδικεύσεις. Πιστεύω ότι το πετυχαίνουμε σε ένα πολύ καλό βαθμό και το δείχνουν τα αποτελέσματα αυτό, και θα θέλαμε και τη δικιά σας άποψη και συνδρομή σε αυτό. Και το βασικό μας κομμάτι, υλοποιούμε ένα τεράστιο αριθμό δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής καριέρας, περισσότερες από 200 κάθε χρόνο, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Στο τι θα γίνω τώρα που μεγάλωσα, ή πρέπει να γνωρίζω όλα αυτά τα οποία μπορώ να γίνω. Φανταστείτε τι μπορείτε να πετύχετε με την επιμονή σας και με την υπομονή σας, και να θυμάστε ότι και πρέπει και δικαιούστε να πιστεύετε ότι μπορείτε να πετύχετε τα πάντα. Και εδώ θα μας βρείτε στον κάτω όροφο, όπου εγώ και οι συνεργάτες μου θα σας βοηθήσουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με το LinkedIn και κάποια έξυπνα tips για τα social media που αφορούν τη στρατηγική καριέρας. Το LinkedIn είναι ένα πολύτιμο εργαλείο πλέον για όλους εσάς, προς την έβρεση τόσο εργασίας όσο και στην επαγγελματική δικτύωση. Λοιπόν, τώρα, για να περάσω λοιπόν στους αγαπητούς συνομιλητές, έχουμε λοιπόν τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας, θα ξεκινήσω καθήμενος κιόλας στη θέση μου. Από αριστερά μου, ξεκινώντας, έχουμε μαζί μας τον κύριο Καλονιάτη, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, πτυχιούχος μηχανικός πληροφορικής. Κύριε Καλονιάτη, καλώς ήρθατε. Στη συνέχεια, ο κύριος Λαμπρινουδάκης Κωνσταντίνος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τακτικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το πτυχίο, κύριε Λαμπρινουδάκη, ηλεκτρολόγου μηχανικού. Έχω στη συνέχεια τον κύριο Μανούζα, ο οποίος είναι Associated Advisor στον τομέα βιομηχανίας, ανάπτυξης, τεχνολογίας και καινοτομίας του ΣΕΒ. Εδώ μιλάμε για την επιστημονικότητα, θα μας το αναλύσετε σχετικά, πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της ΑΣΟΕ. Και last but not least, ο κύριος Ψαλίδας, Managing Director της Crowd Policy, διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας, χαρά μας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουν τις εισηγήσεις και τη συζήτηση, οι αγαπητοί συνομιλητές, να θυμίσω ότι μέσω του Conference μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας, τα οποία θα απαντήσουν στο τέλος. Η λογική είναι να κάνουμε μια έτσι άνετη κουβέντα, και είναι στοχοθεσία νομίζω όλων των ομιλητών στο πανόραμα, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε γνώσεις, δεδομένα και εμπειρίες προς εσάς, για να σας βοηθήσουμε στους προβληματισμούς σας ή και στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας σας. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Μανούζα, ο οποίος έχει συγκεντρώσει μέσα από το ΣΕΒ κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και δεδομένα,
και θα θέλαμε έτσι να τα ακούσουμε αναφορικά με την απασχολησιμότητα, όπως αυτή καταγράφεται για τις ειδικότητες που αναλύουμε και αναπτύσσουμε σήμερα. Κύριε Μανούζα. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ εκπροσωπώ εδώ τον ΣΕΒ, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, που οι περισσότεροι συνήθως τον λένε Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών ή παλιότερα Ελλήνων Βιομηχάνων. Η αλήθεια είναι ότι η μερίδα του λέοντος των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο ΣΕΒ είναι βιομηχανίες. Και μία από τις εποδούς των επιχειρήσεων μελών μας είναι ότι θέλουμε μηχανικούς, μεταξύ άλλων. Θα σας παρουσιάσω ορισμένα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της απασχόλησης για τα δύο επαγγέλματα. Υπάρχει οριακά μία μεγαλύτερη κάλυψη των επαγγελμάτων σε σχέση με τους μηχανολόγους μηχανικούς και τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Και ο λόγος είναι ότι η Ελστάτ, από την οποία πήρα τα στοιχεία μέσω του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, δεν φτάνει την ανάλυση ένα επάγγελμα μέχρι το τετραψήφιο κωδικό, μέχρι δηλαδή τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, αλλά μία γενικότερη κατηγορία παραπάνω. Δηλαδή τους μηχανικούς πλην ηλεκτρολόγων μηχανικών και τους ηλεκτρολόγους παύλα τεχνολόγους. Θα δούμε λοιπόν καταρχάς μία εξέλιξη της απασχόλησης στα δύο επαγγέλματα την περίοδο 2011-2022. Όπως βλέπετε, αριστερά είναι η μηχανική πλην ηλεκτρολόγων τεχνολόγων μηχανικών, όπου παρατηρούμε μία ήπια ανωδική πορεία από το 2011 μέχρι το 2022, που σημαίνει ότι η απασχόληση υπήρξε ανθεκτική και στα χρόνια της κρίσης και έχει φτάσει το 2022 να απασχολούνται 55.516 άνθρωποι σε αυτό το επάγγελμα, όπου εδώ να πω ότι περιλαμβάνονται και μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι. Και το ίδιο ισχύει φυσικά και για τους ηλεκτρολόγους τεχνολόγους μηχανικούς, όπου παρατηρούμε από το 2015 και μετά μία κάμψη και αρχίζει σιγά-σιγά από το 2019 να αυξάνεται η απασχόληση και για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι κλάδοι στους οποίους απασχολούνται οι δύο ειδικότητες, καταρχάς η μηχανική είναι πλην ηλεκτρολόγων μηχανικών. Βλέπουμε ότι ο κλάδος που απορροφά μακράν τους περισσότερους επαγγελματίες της συγκεκριμένης ειδικότητας είναι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, το οποίο ουσιαστικά αντανακλά την μεγάλη αυτοαπασχόληση στην ειδικότητα. Και εν συνεχεία έχουμε την μεταποίηση και τη διοίκηση και άμυνα, όπου το ποσοστό των απασχολούμενων εκεί είναι 12%, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος φυσικού αερίου με 4% και μετά είναι οι λοιποί κλάδοι που συγκεντρώνουν το 12%. Αντίστοιχα, υψηλό είναι το ποσοστό αυτοαπασχόλησης, αλλά πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τους μηχανολόγους μηχανικούς για τους ηλεκτρολόγους τεχνολόγους, όπου το 27% απασχολούνται στον κλάδο επαγγελματικές, επιστημονικές και εθνικές δραστηριότητες. Και εν συνεχεία έχουμε τη μεταποίηση με 14%, συγγνώμη, το χοντρικό και λιανικό εμπόριο με 18%, ακολουθεί η μεταποίηση και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με 11%. Εμείς εδώ έχω βάλει το συγκεκριμένο γράφημα λόγω της ιδιότητάς μου ως στελέχος του ΣΕΒ, δεδομένου ότι τον ΣΕΒ τον ενδιαφέρει πολύ η μεταποίηση και νομίζω για καλούς λόγους πρέπει να μας ενδιαφέρει η μεταποίηση, δεδομένου ότι μιλάμε σε μεγάλο βαθμό και για εμπορεύσιμα προϊόντα και υψηλής προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης. Οπότε εδώ πέρα αντιπαραβάλλω την εξέλιξη της απασχόλησης για τα δύο επαγγέλματα, για το σύνολο των κλάδων και για την μεταποίηση. Και παρατηρούμε ότι η μπλε γραμμή από το 2019 περίπου και 2018 και μετά παρουσιάζει μία δυναμική άνοδο της απασχόλησης των δύο ειδικοτήτων σε κλάδους της μεταποίησης. Στο ΣΕΒ δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην μεταποίηση και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων μελών του ΣΕΒ δραστηριοποιούνται σε τέτοιους κλάδους. Και όπως είπα και νωρίτερα, η μηχανική είναι μία από τις ειδικότητες που παρουσιάζουν σε αυτούς τους κλάδους, παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση. Εδώ τώρα έχω μαζέψει δεδομένα για τις ζητούμενες γνώσεις και δεξιότητες από το Skills of 8 του CENTEFOP. Το CENTEFOP είναι
ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με θέματα απασχόλησης. Και εδώ πέρα ουσιαστικά το Skills of Vet τι κάνει. Παίρνει όλες τις online αγγελίες για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχω φιλτράρει για να δούμε μόνο την Ελλάδα. Και κάνει μία επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων και μετατρέπει τις αναγραφόμενες σε κάθε αγγελία γνώσεις και δεξιότητες στην επίσημη κωδικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων και επαγγελμάτων, που είναι η κωδικοποίηση ESCO. Προφανώς, εδώ πέρα, αν επισκεφτείτε το link που υπάρχει κάτω ως πηγή, θα δείτε ότι έχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, τις οποίες φυσικά για λόγους χρόνου και για να είναι πιο εύληπτη η παρουσίαση, δεν θα μπορούσα να τις παραθέσω εδώ. Οπότε είπα να διαλέξω τις 10 με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. Για να καταλάβετε όμως, για κάθε ειδικότητα υπάρχει καταρχάς μία ανάλυση σε γνώσεις, δεξιότητες και εγκάρσιες ή μεταφέρσιμες, το λένε κάποιοι, δεξιότητες. Και από εκεί και πέρα κάθε δεξιότητα σε επίπεδο 1, που είναι το γενικό επίπεδο, αναλύεται σε επιμέρους δεξιότητες που είναι οι πιο συγκεκριμένες. Οπότε υπάρχει το επίπεδο 1, το επίπεδο 2 και το επίπεδο 3. Και εκεί πέρα μετά ανοίγει αυτό σαν βεντάλια και μπορείτε να δείτε για κάθε χώρα και για κάθε επάγγελμα ποιες είναι οι ζητούμενες γνώσεις και δεξιότητες που αναφέρονται συχνότερα στις online αγγελίες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε για τους μηχανολόγους μηχανικούς. Τα δεδομένα είναι στα αγγλικά, οπότε τα κράτησα στα αγγλικά. Η δεξιότητα με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είναι η ανάλυση ψηφιακών δεδομένων. Ακολουθούν μετά η χρήση ψηφιακών εργαλείων για συνέργειες και για την βελτίωση της παραγωγικότητας. Εφαρμογές λογισμικού και ανάπτυξη λογισμικού και ανάλυσης. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποδοτική εργασία. Βλέπουμε δηλαδή ότι σιγά σιγά φεύγουμε από τη στενή έννοια των τεχνικών δεξιοτήτων και πάμε σε πιο οριζόντιες δεξιότητες. Μετά είναι οι πωλήσεις, που παρεμπιπτόντως να πω εδώ επίσης ότι πολιτής δεν είναι κατά ανάγκη μόνο αυτός που μπορεί να δουλεύει σε ένα κατάστημα. Πωλήσεις υπάρχουν και σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και γνωρίζω ότι ο καλός πωλητής σε μια μεγάλη επιχείρηση έχει και πάρα πολύ καλές αποδοχές. Και φυσικά πρέπει να ξέρει πολύ καλά και το αντικείμενο. Πρέπει να έχει δηλαδή ένα μείγμα τεχνικών και οριζόντιων ή soft skills. Λοιπόν, αυτές είναι λοιπόν οι 10 πιο περιζήτητες γνώσεις και δεξιότητες για τους μηχανολόγους μηχανικούς. Και αντίστοιχα υπάρχει, βλέπετε, σχετικά υψηλή επικάλυψη. Είναι οι 10 πιο περιζήτητες γνώσεις και δεξιότητες για τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, όπου βλέπουμε πάλι την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και ανάλυση, την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, την συνεργασία σε ομάδες και δίκτυα, που είναι ένα soft skill, το ήπια δεξιότητα με προβληματίζει λίγο ως μετάφραση, αν και το χρησιμοποιούμε και στο ΣΕΒ, η αλήθεια είναι. Χρήση υπολογιστή, ανάπτυξη λύσεων, ηλεκτρονικά και αυτοματισμοί και τα υπόλοιπα. Η δεύτερη πηγή δεδομένων από την οποία έχω κάνει ανάλυση είναι από το IG at Work, που είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει ο ΣΕΒ και η οποία απευθύνεται αποκλειστικά και δωρεάν στα μέλη του ΣΕΒ και σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Δεν μπορεί δηλαδή οποιαδήποτε επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να δημοσιεύσει αγγελίες. Επιπλέον, αυτό που μας εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις που δημοσιεύουν αγγελίες στο IG at Work είναι κατά κανόνα μεγάλες βιομηχανίες, επιχειρήσεις τεχνολογίας αιχμής και επιχειρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον, εμείς στο ΣΕΒ φιλτράρουμε τις αγγελίες που έρχονται προς δημοσίευση και ανεβάζουμε μόνο όσες θεωρούμε αγγελίες υψηλής εξειδίκευσης. Δεν δημοσιεύουμε τα πάντα. Εδώ πέρα βλέπουμε, έχω φτιάξει ένα λεξοσύννεφο, το οποίο ουσιαστικά δείχνει τις λέξεις που εμφανίζονται συχνότερα. Προφανώς, όσο πιο συχνά εμφανίζεται μία λέξη, τόσο μεγαλύτερη φαίνεται στο λεξοσύννεφο, σε τίτλους αγγελιών που ζητούν μηχανολόγους μηχανικούς ή ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Και εδώ μπορείτε να δείτε την ενέργεια, το project, που συνήθως συνοδεύεται από το project management. Επίσης, να πω ότι οι περισσότερες αγγελίες είναι στα αγγλικά. Λογισμικό, συντήρηση, το maintenance, management, φωτοβολταϊκά πάνω,
κτλ. Και αντίστοιχα έκανα μία συλλογή των αντίστοιχων γνώσεων και δεξιοτήτων για τα δύο, και για τα δύο επαγγέλματα και βλέπουμε στην αριστερή στήλη, προφανώς τα αγγλικά, σχεδιασμός, το design που εδώ συναντάμε συχνά το AutoCAD, το οποίο υπάρχει και λίγο παρακάτω, αρκετά συχνά θα έλεγα συναντάμε το AutoCAD, διαχείριση έργου, Microsoft Office, τη βεντάλια των εφαρμογών που έχει η Microsoft, ανάλυση δεδομένων, χρήση, πολύ καλή γνώση Excel, κάπου σε κάποιες συγκελίες υπάρχει και γνώση Python και προγραμματισμός. Αντίστοιχα για τις δεξιότητες, βλέπουμε αυτό που είπε και ο κύριος Ταουσάνης, πολύ μεγάλη συχνότητα εμφάνισης έχουν τα λεγόμενα soft skills, όπου συναντάμε δεξιότητες επικοινωνίας, εργασία σε ομάδες, δεξιότητες παρουσίασης, presentation skills δηλαδή αυτό, κριτική αναλυτική σκέψη, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, θα προσθέσω εγώ, σε σχέση και με την ανάλυση δεδομένων, διαπροσωπικές δεξιότητες, τήρηση προθεσμιών, δεξιότητες διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων, το λεγόμενο multitasking, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, διαπραγματευτικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, η δεξιά στήλη, δηλαδή, συναντάται στην... θα πω στη τυπική πλειονότητα των αγγελιών που δημοσιεύουμε στο IG at Work. Αυτά, φαντάζομαι, δεν σας κούρασα, ήμουν σύντομος και ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά. Θέλω να πω ότι εγώ ευχαριστώ για την καλοσύνη που είχατε να είστε μαζί μας. Είναι ένα πιο αφιόρμα πάνω που έχω ακούσει. Και θα ήθελα να πω ένα θερμό ευχαριστώ για την καλοσύνη να είστε μαζί μας. Αυτό είναι και τιμή και χαρά. Και να πω κάτι για τους νέους. Είμαι 50 χρόνια στο χώρο αυτών, από την αρχή της Ένσταν, το 1973. Και αυτή η γενιά είναι η πιο καλή γενιά που πέρασε από τον τόπο. Και έχει ένα χαρακτηριστικό, μερικά χαρακτηριστικά. Είναι πολύγλωση. Είναι Ευρωπαίοι. Και το κυριότερο απ' όλα, αν το πανεπιστήμιο σήμερα βλέπει την επιχειρηματικότητα με καλό μάτι, αν το βλέπει, η δύναμη αυτή προέρχεται από τη βάση. Το καθηγητικό κατεστημένο ποτέ δεν είναι να ασχολείται με την επιχειρηματικότητα πόσο βασική. Αυτή είναι η έννοια που δημιουργούν το αίσθημα της προόδου και της ευημερίας ότι θα είναι επιχειρηματικότητα. Και λυπάμαι που δεν είναι γεμάτη αίθουσα, γιατί δεν συνηθίζουν να παρακολουθούν τέτοια πράγματα. Κάνουμε μεγάλο αγώνα να τους φέρουμε να σκεφτεί ότι εγώ ασχολούμαι εδώ και 2 μήνες πώς θα ενημερώσω καθηγητές, καταλάβατε. Αλλά είναι και Παρασκευή και πολλά παιδιά είναι και το αύριο περιμένουμε αρκετές χιλιάδες κόσμο. Πάντως σας ευχαριστώ από καθηγητές. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον καθηγητή τον κύριο Λαβόπουλο. Και θα μου επιτρέψετε να πω 2 πράγματα, γιατί ξέρω όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνει τόσα χρόνια, είμαστε από την αρχή και εμείς και στηρίζουμε, έχει ένα πολύ μεγάλη προσφορά, πολύ μεγάλη προσφορά. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά, δεν θέλω να μακρηγορήσω, που έχουν κερδίσει άπειρα πράγματα μέσα από το πανόραμα και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η διάθεση. Κύριε καθηγητά, υπάρχουν και καθηγητές που αγαπάνε την επιχειρηματικότητα, το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Και χαίρομαι που έχουμε κάποιους καθηγητές από αυτούς που κάνουν την προσπάθεια και εσείς όπως και οι καθηγητές που έχουμε σήμερα εδώ που μοιράζονται αυτό το όραμα που έχουμε όλοι μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να βρουν την καριέρα που τους αξίζει και να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Και μιλώντας για επιχειρηματικότητα, θα πάω στον άνθρωπο που έχει τον επιχειρηματικό ρόλο κατά κύριο λόγο σήμερα εδώ μαζί μας, τον κύριο Ψαλίδα. Κύριε Ψαλίδα, θέλω να μου μιλήσετε με μια διπλή ιδιότητα. Με την ιδιότητα και ενός ανθρώπου που είναι στο επιχειρήν και με την ιδιότητα ενός ανθρώπου που είναι στο αντικείμενο που σήμερα πραγματευόμαστε. Τι skill set πιστεύετε θα έπρεπε να έχει ένας απόφυτος, είτε είναι ηλεκτρολόγος είτε είναι μηχανολόγος, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σήμερα στις προκλήσεις τόσο της παρούσας αγοράς εργασίας σαν αυτοαπασχολούμενος, αλλά και ως ένας στέλεχος που θα συνεργαστεί μαζί σας, να το πω πολύ απλά. Ναι. Καταρχήν πιστεύω ότι πρέπει να είναι περίεργος και να ψάχνετε συνεχώς, γιατί όπου και να περάσεις, ό,τι και να τελειώσεις, τα πράγματα σήμερα εξελίσσονται με τόσο μεγάλη ταχύτητα που αν σ' αρέσει και συνεχώς αναζητάς νέα πράγματα, μπορείς να παρακολουθείς και τις εξελίξεις.
Και να πω κάτι ορμόμενο και από τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Λαδόπουλο, που είπε πριν για την επιχειρηματικότητα. Είναι έτσι, πηγαίνοντας λίγα χρόνια πίσω, δεν θα πω πολλά, καμιά κοσαριά περίπου, όταν ήμουν εγώ στη σχολή ηλεκτρολόγων στην Πάτρα, δεν είχαμε κανένα μάθημα επιχειρηματικότητας. Και νομίζω είχαμε ένα μάθημα οικονομικών στα 60 κάτι μαθήματα που κάναμε στα 5 χρόνια σπουδών. Τότε δινόταν μεγάλο βάρος σε αυτά που λέμε μαθήματα υποδομής, μαθηματικά, φυσική, χημεία και όλα αυτά, που σίγουρα αυτό σου δίνουν ένα καλό υπόβαθρο και μια καλή κατανόηση και του κόσμου και των πραγμάτων, ώστε μετά να μπορείς πιο εύκολα να προσαρμόζεσαι στις τεχνολογίες και σε αυτά που θα ασχοληθείς. Αλλά έλειπε ένα μεγάλο κομμάτι, έλειπε όλο αυτό. Οικονομία, επιχειρηματικότητα, όλα αυτά δεν υπήρχαν σαν έννοιες, που καθώς τα χρόνια προχωράνε, όχι μόνο τα πανεπιστήμια, αλλά και ευρύτερα και τα οικοσυστήματα των εταιριών δημιουργούν ευκαιρίες για τους νέους. Δηλαδή, σήμερα γίνονται hackathon. Έχουμε εμείς αύριο ένα hackathon που κάνουμε το Δήμο Αθηναίων, όπου καλεί ο Δήμος τα παιδιά να φτιάξουν εφαρμογές για τα προβλήματα της πόλης. Έχουμε accelerators από εταιρείες, έχουμε τρέξει και εμείς πολλά στο παρελθόν, και μεγάλες εταιρείες με τη Visa, το DDA. Αυτά όλα είναι ευκαιρίες τα οποία έρχονται να παντρέψουν κάπως την καινοτομία, το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και τα τεχνικά θέματα, ούτως ώστε πλέον να αποκτούνται δεξιότητες πολύπλευρες. Και ερχόμαστε τώρα σε ποιες δεξιότητες. Σίγουρα ένας ηλεκτρολόγος ή ένας μηχανολόγος έχει εκπαιδευτεί ώστε να φέρει αποτέλεσμα. Άρα έχει μια αρκετή καλή μαγιά δεξιοτήτων από αυτά που είναι αναγκασμένος να κάνει για να πάρει το δίπλωμα. Να πω ότι έχεις πολλά εργαστήρια, έχεις πράγματα που πρέπει να δουλέψουν. Τώρα θα μου πείτε, γιατί άλλες ειδικότητες δεν φέρουν αποτέλεσμα. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Αν περάσουμε στην οικονομική θεωρία, προφανώς οι άνθρωποι της οικονομικής θεωρίας δεν οδήγησαν σε καλά αποτελέσματα, βλέποντας, θα μου πείτε, και όλοι οι ηλεκτρολόγοι δεν οδήγουν σε καλά αποτελέσματα. Και συμβαίνουν ατυχήματα ή σίγουρα. Όμως, εγώ θυμάμαι έντονα να μας λένε πάντα στο Πολυτεχνείο ότι. Εντάξει, αυτό προφανώς ο καθένας το λέει και για τους δικούς του φοιτητές, αλλά να μας λένε ότι η μηχανική είναι και κάτι σαν τους γιατρούς. Μπορεί να εξαρτάται από εσάς η ανθρώπινη ζωή. Να κάνεις μια κατασκευή, ένα σχεδιασμό. Και από αυτό που θα υπολογίσεις ή από αυτό που θα υλοποιήσεις, ένας ηλεκτρολόγος μπορεί να φτιάξει ένα πίνακα, ένας πολιτικός μηχανικός να φτιάξει μια γέφυρα. Είδαμε και πρόσφατα το ατύχημα που έγινε χθες προχθές. Έτσι. Ναι, στη Βαλτιμόρη, ναι, που προσέκρουσε ένα πλοίο σε μια γέφυρα. Ναι, να πω, ναι, σε αυτό που λέει και ο κύριος Καλονιάτης, φταίει ο μηχανικός. Φταίνει προδιαγραφές. Γιατί όταν φτιάχτηκε η γέφυρα το 70, ο μέσος όγκος των πλοίων ήταν ίσως 100 φορές μικρότερος από το σημερινό. Άρα, προφανώς και ο μηχανικός τότε ακολούθησε κάποιες προδιαγραφές ενός έργου. Έτσι. Τελικά, πάντα κάποιος φταίει. Δεν υπάρχει ποτέ κανείς που δεν φταίει. Έτσι. Όλα παίζουν ρόλο. Ναι, και γιατί το πλοίο έπεσε πάνω, πολλά παίζουν ρόλο. Ακριβώς. Ναι. Πάντα κάποιος φταίει. Να είμαι ακρογωρό όμως και να επανέλθω στο θέμα. Σίγουρα και εμείς από την πλευρά, τώρα μιλήσω από την πλευρά της επιχείρησης. Έτσι, δεν αναζητούμε μόνο μια τεχνική ικανότητα. Γιατί από μόνη της τεχνική ικανότητα δεν μπορεί να λύσει τα σύνθετα προβλήματα που υπάρχουν, που προκύπτουν συνεχώς. Έτσι. Χρειάζεται ένα πλήθος ικανοτήτων να έχει σήμερα κάποιος για να μπορεί να ανταπεξέλθει, να μπορεί να μαθαίνει, να μπορεί να ασχολείται, να μπορεί να επικοινωνεί, να οργανώνει ομάδες, να συνεργάζεται καλά με ομάδες. Γιατί ξέρετε, στις ομάδες υπάρχουν εύκολοι άνθρωποι, δύσκολοι άνθρωποι. Όλα αυτά θα πρέπει να τα φέρει εις πέρας. Να καταλαβαίνει από προθεσμίες, διορίες, από project management, έτσι οργανωτικά skills. Να καταλαβαίνει από οικονομία, γιατί να κάνω την α μέθοδο ή τη β μέθοδο. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται έτσι ένας πλουραλισμός από πράγματα, προκειμένου κάποιος να πει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο σύγχρονο ρόλο και του ηλεκτρολόγου μηχανικού, αλλά και γενικότερα κάποιος που ασχολείται με τις τεχνολογίες και τις τεχνολογίες αιχμής. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λαμπρινουδάκη, όντας και εσείς ένας ηλεκτρολόγος και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, νομίζω τα βλέπετε από μια διπλή οπτική τα πράγματα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά και το αντικείμενο, αλλά ξέρετε και τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια μας σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ένας φοιτητής, ο οποίος σήμερα τελειώνει σαν ηλεκτρολόγος, τι θα το συμβουλεύατε να επικαιροποιήσει, τι θα το προτείνατε και σε επίπεδο δεξιοτήτων, αλλά και σε επίπεδο εξειδικεύσεων να ακολουθήσει και πώς μπορεί αυτό φυσικά να το εξαργυρώσει εντός αγωγικών στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Ναι. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι, όπως νομίζω επενήχθηκε και ο κύριος Ψαλίδας, αρχίζοντας από το σημείο που παίρνει κάποιος το πτυχίο του, θεωρώ ότι σίγουρα έχει αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις τις οποίες χρειάζεται για οτιδήποτε θα κάνει στην επαγγελματική του ζωή. Αλλά πέρα από αυτό, και νομίζω το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι ότι έχει αποκτήσει την ικανότητα να μπορεί να διαχειριστεί και να λύσει προβλήματα τα οποία προκύπτουν στη δουλειά του. Δεν είναι δυνατόν, και θα δώσω κάποια παραδείγματα από πραγματικά όπως συμβαίνουν στα παιδιά σήμερα, δεν είναι δυνατόν να τα ξέρω όλα τελειώντας. Και δεν πρέπει να τα ξέρω όλα, αλλά πρέπει να ξέρω τον τρόπο με τον οποίο θα τα προσεγγίσω και θα τα λύσω. Και μεθοδολογικά και τεχνικά πολλές φορές. Να πω κάποια παραδείγματα που νομίζω ότι είναι ενδεικτικά, γιατί δεν έχει νόημα να μείνουμε στα skills, είτε αυτά είναι τα τεχνικά, είτε είναι τα soft skills, τα οποία ήδη προαναφέρθηκα. Να δούμε κάποια παραδείγματα στην πράξη. Εγώ έχω ουσιαστικά ασχολούμαι εδώ και αρκετά χρόνια με το κομμάτι της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, κυβερνά ασφάλεια, προστασία της ιδιωτικότητας. Αυτό, όπως ξέρετε, ειδικά το τελευταίο, θα έλεγα, πενταετία, εξαετία, είναι ένας τομέας ο οποίος έχει εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το 50% των θέσεων που ζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούν να καλυφθούν. Οπότε, και επειδή τυχαίνει να έχουμε και ένα μεταπτυχιακό στην ασφάλεια, έχουμε πολύ κόσμο ο οποίος θέλει να το κάνει καθαρά και μόνο για επαγγελματική αποκατάσταση. Εκεί λοιπόν συναντάμε διάφορες περιπτώσεις. Συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί τεχνικά, αλλά μόνο αυτό. Πάρα πολύ καλή επικοινωνιακά ή σε πιο soft επίπεδο, δηλαδή μεθοδολογίες, διαχείριση του έργου, διαχείριση της ασφάλειας, θα έλεγα, ενός πληροφοριακού συστήματος γενικότερα, χωρίς όμως να είναι πολύ καλή τεχνικά, και διάφορες ενδιάμεσες καταστάσεις. Επίσης, να συνδέσω όλο αυτό με τη λογική του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, που φαντάζομαι όλοι ξέρουμε, το GDPR, το οποίο εντάσσεται, αν θέλετε, στο κομμάτι της προστασίας ιδιωτικότητας και μας απασχολεί, που εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν έχουμε παρέα και τους δικηγόρους, τους νομικούς. Οπότε βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι αναπτύσσουν και αυτό που λέγατε πριν, τη διεπιστημονικότητα, δηλαδή και να ξέρουν κάποια τεχνικά κομμάτια, αλλά να ξέρουν και πολύ καλά, και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, το νομικό πλαίσιο για τα θέματα φυσικά που τους απασχολούν. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι είναι λάθος να προσπαθούμε να επικεντρωθούμε σε ένα πολύ μικρό υποσύνολο κάποιου πεδίου, δηλαδή να γίνω ένας εξαιρετικός κρυπτογράφος, να γίνω ένας εξαιρετικός προγραμματιστής. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά όποιος το κάνει αυτό θα πρέπει να αποφασίσει ότι όλη την υπόλοιπη ζωή του θα κάνει μόνο αυτό. Χρειαζόμαστε μια πιο high-level προσέγγιση σε όλα τα επιμέρους πεδία με τα οποία θέλουμε να ασχοληθούμε, ούτως ώστε να έχουμε τις τεχνικές γνώσεις για να μπορούμε να αξιολογήσουμε τη δουλειά που γίνεται από κάποιους τεχνικούς, να έχουμε το απαραίτητο, το άκρος απαραίτητο υπόβαθρο να μπορούμε να κρίνουμε το τι μας λένε οι νομικοί, να έχουμε το απαραίτητο υπόβαθρο να μπορούμε να αξιολογήσουμε αν η σχεδίαση ενός συστήματος είναι σωστή, ούτως ώστε να έχουμε και καλύτερες προοπτικές. Και βέβαια, να τελειώσω λέγοντας ότι θα πρέπει να ξέρουμε να μιλάμε και να γράφουμε και καλά ελληνικά. Έτσι, και αυτό δυστυχώς δεν είναι αστείο, είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή είναι απογοητευτική η κατάσταση των φοιτητών που τα τελευταία χρόνια μπαίνουν στα πανεπιστήμια σε σχέση με αυτό που σας λέω. Δηλαδή, αν σας δώσω να διαβάσετε email φοιτητών, θα κλάψετε.
Από εκεί έχω εμπειρία, δεν ξέρω για τα άλλα. Θα σας πω ότι, να μην αναφερθώ ονομαστικά, ότι στέλεχος HR από γνωστή εταιρεία μου λέει ότι πολλές φορές το κάνει. Να συντάξει, σύνταξε ας πούμε, μια επιστολή, ένα mail κτλ. Ναι. Φοβάμαι ότι αυτό ίσως φταίει. Καλά, δεν είμαι αρμόδιος να το πω, αλλά ίσως φταίει και λίγο το σχολείο. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχθώ κάποιος να γράφει ένα email και να λέει κύριε Λαμπρινουδάκης. Okay. Αξιότιμη, κύριε μπορεί να είναι το λάθος του ChatGPT αυτό. Μπορεί. Λοιπόν, θα πάω στον κύριο Καλονιάτη τώρα, γιατί ένα από τα βασικά κομμάτια που έχουμε στο πάνελ αφορά στη διεπιστημονικότητα και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει ξεδιπλώνεται και αυτό το κομμάτι για τη διεπιστημονικότητα, ότι όλοι καλούμαστε σε οποιοδήποτε χώρο και αν ανήκουμε να συνθέσουμε γνώσεις από διαφορετικά πεδία για να μπορούμε να σταθούμε στο οικονομικό, επιστημονικό και άλλο γίγνεσθε. Κύριε Καλονιάτη, εσείς είστε καθηγητής και πρόεδρος ενός τμήματος που έχει ένα διεπιστημονικό προφίλ. Και από όσο γνωρίζω και εγώ πάρα πολύ καλά, αυτή η διεπιστημονικά του τμήματος βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά να εισέλθουν σε πάρα πολλούς χώρους. Σωστά. Γιατί είναι καλή η διεπιστημονικότητα, το ένα το ερώτημα. Και δεύτερον, ένας μηχανικός. Από αυτά που βλέπετε και εσείς στις τάσεις στην αγορά εργασίας, πώς θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη διεπιστημονικότητα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ταουσάνη, ευχαριστώ πολύ όλους και όλες εσάς που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Πράγματι και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ως απόφυτος τμήματος πληροφορικής, τη διεπιστημονικότητα ως έννοια τη γνώρισα μεγάλος ηλικία, ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, όταν η καταγωγή μου και η μοίρα με έφερε να υπηρετήσω στο μέρος που γεννήθηκα και αποφάσισα να ζήσω, στη Μυτιλίνη, όπου εκεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δραστηριοποιούμενο σε 6 νησιά, στην έδρα του στη Μυτιλίνη έχει ένα τμήμα που λέγεται Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ίσως να μην το έχετε ακούσει σαν τίτλο, όπου αν ξεκαθαρίσουμε λίγο τον τίτλο, θα μου πείτε μα καλά τίτλος, δεν καταλαβαίνουμε τον τίτλο, έτσι δεν είναι, δεν είναι μαθηματικό, δεν είναι φυσικό, δεν είναι χημικό. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, τι κάνει ένα παιδί από εκεί, το βασικό ερώτημα. Ήταν όμως ένα τμήμα το οποίο πριν 23 χρόνια όταν ιδρύθηκε με στόχευση τη διεπιστημονικότητα. Και ξέρετε, πριν 23 χρόνια η Ελλάδα και γενικότερα όταν βάφτιζε ένα τέτοιο εγχείρημα, ήταν δύσκολο να βρει ένα όρμα που να αντιπροσωπεύει ένα διεπιστημονικό τμήμα που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα από ένα πιέψιλον. Ακόμα μαλώνουμε με τον ΑΣΕΠ. Σε περισσότερα από ένα πιέψιλον. Πώς ένα τμήμα στην Ελλάδα μπορεί να οδηγεί σε περισσότερα από ένα πιέψιλον. Τα πιέψιλον ξέρετε, τα επαγγελματικά δικαιώματα. Γιατί είναι ένα τμήμα διεπιστημονικό. Εκεί λοιπόν και εγώ ως καθηγητής, ως προερχόμενος από το χώρο της πληροφορικής, ήρθα σε ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο σε προπτυχιακό επίπεδο έπρεπε να οι φοιτητές μου να μπουν σε αγωγή στον προγραμματισμό να κάνουν Python, να κάνουν παρέα Python και μετά να πάνε να κάνουν ιστορία της τέχνης. Και μετά εισαγωγή στο μοντάζ 1. Και έλεγα στους αδέλφους, ρε παιδιά, αυτός ο φοιτητής όταν θα βγει από μένα και θα πάει στο εισαγωγή στο μοντάζ 1, πώς θα αισθανθεί. Δηλαδή, τι θα καταλάβει, δεν θα χαθεί λίγο. Και μετά θα πάει να κάνει ιστορία της τέχνης 2 και Java. Αυτό είναι το πρόγραμμα σπουδών που έχουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόγραμμα σπουδών που είναι άκρος διεπιστημονικό, σε προπτυχιακό επίπεδο. Και το challenge εδώ ποιο ήταν, πρώτα οι καθηγητές που υπηρετούν από διαφορετικά αντικείμενα και υπηρετούν διαφορετικά αντικείμενα, να βρουν τη σύζευξη και να την περάσουν στο πρόγραμμα σπουδών που θα την περάσουν στους φοιτητές που θα γίνει επαγγελματικό δικαίωμα. Και έγινε αυτό. Μας πήρε 20 χρόνια για να το οριμάσουμε. Και έγινε. Αυτή τη στιγμή οι απόφοιτοι μας διδάσκουν στην πληροφορική στη δευτεροβάθμια. Ταυτόχρονα έχουμε απόφοιτο που είναι σκηνοθέτης του CNN. Ταυτόχρονα έχουμε απόφοιτο που έχει εταιρεία Silicon Valley πληροφορικής. Ταυτόχρονα έχουμε απόφοιτο που ασχολείται σε πολιτιστικούς οργανισμούς και είναι πολύ καλός μουσιολόγος. Και όλα αυτά γιατί έχουν ένα παρονομαστή που λέγεται Νέες Τεχνολογίες και Πληροφορική. Πώς λοιπόν η πληροφορική ως εργαλείο, ήταν το case study του τμήματος, το οποίο παίρνει σάρκα και οστά τώρα, βλέπετε πια, το ξέρετε όλοι τα VR, τα AR, τις νέες τεχνολογίες, immersive technologies, όλα αυτά θεραπεύονται εδώ και 20 χρόνια. Αλλά τώρα βρήκαν πεδίο εφαρμογής στην αγορά. Όλα αυτά είναι ένα άκρος διεπιστημονικό αντικείμενο. Γιατί, γιατί όταν θες να σχεδιάσεις μια εφαρμογή που έχει στόχο το χρήστη, προφανώς πρέπει να αντιληφθείς και κάποια social related requirements, εκτός από τα τεχνικά requirements. Δηλαδή, πώς διαφέρει ένας VR specialist που ξέρει πολύ καλά να κάνει VR, από ένα που μπορεί να αντιληφθεί πώς αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε ένα μουσείο. Μα προφανώς το skill, το ότι αντιλαμβάνουμε ένα άλλο domain που δεν είναι αμυγός πληροφορική,
Και οι δύο ξέρουν το εργαλείο, αλλά εδώ έρχεται να θεραπεύσει την επιστημονικότητα ότι ο άλλος έχει το skill να ξέρει ένα domain που είναι παράλληλο. Είναι εκεί που θα εφαρμόσει την τεχνολογία του. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Πάει ένας απόφυτος να δουλέψει σε ένα μουσείο και θέλει να στήσει ένα ψηφιακό, μια ψηφιακή συλλογή. Και το μουσείο προσλαμβάνει μια εταιρεία να κάνει την ψηφιακή συλλογή. Ποιος θα μιλήσει, ποιος θα φέρει κοντά το μουσιολόγο, τον curator του μουσείου με την εταιρεία πληροφορικής? Ποιος θα μιλήσει τις γλώσσες τους? Πρακτικό πρόβλημα. Έτσι. Ένας απόφυτος που προέρχεται από ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που ξέρει να μιλάει και με τον έναν και με τον άλλον. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν στην πορεία, ένα από τα skills, είναι ότι αυτό το πάντρεμα διαφορετικών τομέων είναι μια πάρα πολύ απαραίτητο στην αγορά εργασίας. Και εδώ έρχομαι να δείξω πώς μέσα από αυτό το παράδειγμα, θα μου πει κάποιος, το ακούμε κι εμείς. Και οι γονείς μας το λέγαν, και εμείς το λέμε στα παιδιά μας, και με έναν νηπιός μου μηχανολόγος σπουδάζει στο Πολυτεχνείο, και μου λέει, θείε, δεν μ' αρέσει η πληροφορική, εμένα μου αρέσουν τα άλλα αντικείμενα. Και μαλώνουμε συνεχώς εξηγώντας του ότι θες δεν θες, πληροφορική θα κάνεις. Και πληροφορική θα μάθεις. Δεν έχεις επιλογή σε αυτό. Ό,τι και να κάνεις, την πληροφορική θα μάθεις. Ό,τι και να κάνεις. Άρα. Θα σας διακόψω λίγο να ρωτήσω, γιατί ενδεχομένως έχουμε μηχανολόγους ή είναι όλοι ηλεκτρολόγοι. Okay. Οι μηχανολόγοι λοιπόν. Αν ήμουν μηχανολόγος και άκουγα αυτά τα οποία λέτε όλοι, θα έλεγα ότι εγώ, σαν μηχανολόγος, έχω μια πολύ ωραία, μια άρτια γνώση σε συγκεκριμένα πεδία που ξεκινάνε από τη διοίκηση, που φτάνουν στην ενέργεια κτλ. Σωστά. Γιατί ή αξίζει διεπιστημονικά λοιπόν να κινηθώ και σε κάποια πεδία τα οποία ενδεχομένως εντός εισαγωγικών μπορεί να είναι λίγο άσχετα? Σωστά. Και γιατί να μην εμβαθύνω, να μην συνεχίσω στο ενεργειακό κλάδο, στο ενεργειακό κομμάτι ακόμα περισσότερο? Το ζητάει δηλαδή η επιστήμη, το θέλει εκεί έξω η αγορά εργασίας? Θα σας πω ένα πρακτικό παράδειγμα που δεν προέρχεται από τους μηχανολόγους και θα δώσω το λόγο και στους υπόλοιπους που ήδη ξεκίνησαν να το συζητάνε αυτό το θέμα, για να μπούμε και σε πιο βάθος. Μια διεπιστημονική κατάρτιση, δηλαδή ένας μηχανολόγος ο οποίος θα πάει να κάνει ένα MBA σε management, σε project management, δεν θα πάει να ασχοληθεί με το ενεργειακό κομμάτι και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τι benefits θα έχει? Θα καλλιεργήσει skills που σίγουρα δεν καλλιέργησε μέσα στο προπτυχιακό του. Ποια είναι αυτά τα skills? Να σας πω ένα παράδειγμα από τη δική μου περίπτωση, από την περίπτωση του τμήματος. Τα παιδιά τα οποία μαθαίνουν να δουλεύουν, ξέρω εγώ, πολύ project-based cases, όπως είναι αντικείμενα και του μηχανολόγου και του ηλεκτρολόγου, δηλαδή σε ομάδες, καλλιεργούν τα skills επικοινωνίας. Παιδιά τα οποία μαθαίνουν να συνομιλούν με άλλες ειδικότητες, καλλιεργούν skills. Το πώς μπορώ να επικοινωνήσω αυτό που θέλω αύριο σε ένα πελάτη που προέρχεται από ένα τελείως διαφορετικό χώρο. Άρα μαθαίνω να διευρύνω την γκάμα, τα skills μου, τις γνώσεις μου, τις δεξιότητές μου, γιατί δεν είναι πιο πολύ δεξιότητα καλλιεργούμε εδώ παρά γνώση, μέσα από ένα ερχόμενο σε επαφή σε target groups, τα οποία δεν τα βλέπουμε στις σπουδές μου. Αν λοιπόν εγώ μάθω να μιλάω, να συνομιλώ συνέχεια με μηχανικούς, δεν είναι αναμενόμενο ότι όταν βρεθώ σε μια παρέα που δεν είναι μηχανική, ίσως να δυσκολευτώ να πουλήσω αυτό που θέλω. Ίσως να δυσκολευτώ να περάσω το μήνυμα που θέλω. Όταν αυτό το καλλιεργείς μέσα από ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που έρχεσαι σε επαφή με άλλες επιστήμες και με άλλα αντικείμενα, όλα αυτά που σας περιέγραψε ο αγαπητός Ζήστης προηγουμένως για την περιγραφή των αγγελιών που θέλουν μηχανολόγους, μηχανικούς, εγώ τρόμαξα. Δηλαδή, άμα είναι για να τα βρούμε όλα αυτά που ζητάνε οι αγγελίες, okay, απορώ τι προσλαμβάνουν. Δηλαδή να έχουμε. Τα θέλουμε όλα δηλαδή, έτσι. Τα θέλουμε όλα. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα. Σωστά, και θα σας πει ο κύριος Ψαλίδας όταν κάνει interviews πώς από όλα αυτά βρίσκει σε σχέση με το interview. Εγώ όμως διαπίστωσα από το ωραίο διάγραμμα με τις λεξούλες ότι μπροστά στους μηχανικούς η λέξη που ήταν μπροστά δεν ήταν το engineering. Το engineering ήταν τόσο. Τι ήταν? Το project, το design, η επικοινωνία. Αυτά ζητούσαν. Γιατί η εργαλεία ή θα βρούμε εργαλεία να μας φτιάχνουν αυτά που θέλουμε. Όπως υπονόησε ο κύριος Ψαλίδας προηγουμένως με το ChatGPT για το email. Δεν ζούμε, ούτε στο πανεπιστήμιο ζούμε σε άλλο κόσμο. Ξέρουμε τι θα κάνουν τα παιδιά μας όταν βγουν και πώς θα χρησιμοποιούν τα εργαλεία. Άρα, τι ψάχνουμε, και να κλείσω τον πρώτο κύκλο με αυτό, ψάχνουμε ανθρώπους οι οποίοι τη γνώση που παίρνουν να μπορούν και να κρίνουν αν τα εργαλεία, το output των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσετε έτσι κι αλλιώς, είναι σωστό ή όχι, πώς θα πρέπει να διορθωθεί. Και μην ξεχνάτε
ότι η Πέμπτη Βιομηχανική Επανάσταση που είναι πρώτον πυλών, τι κάνει, ξαναφέρνει στο προσκήνιο τον άνθρωπο. Τι σημαίνει ξαναφέρνουμε στο προσκήνιο τον άνθρωπο, σημαίνει ότι όλο μας το design όλων των προϊόντων δεν θα είναι το AI που θα έρθει το AI να μας πει τι θα κάνουμε, αλλά πώς το AI θα σεβαστεί κοινωνικά χαρακτηριστικά των τελικών χρηστών του για να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Άρα όσο τεχνικά καλοί και να είμαστε, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, πληροφορικάροι και ό,τι άλλο θέλετε, θα πρέπει να ξαναστραφούμε λίγο και στα πιο social χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ικανοποιεί ό,τι φτιάχνουμε, γιατί αυτό γυρνάει, αυτό θα μας φέρει το Industry 5 σε λίγο καιρό. Και σε αυτό εσείς θα πρέπει να δραστηριοποιηθείτε. Συμπληρώνω, επειδή το μεσημέρι συντόνιζα και ένα άλλο πάνελ για το consulting, η συζήτηση ήταν ίδια. Δηλαδή, αν ακούγατε και από άλλο industry, από διαφορετικούς χώρους, τους συνομιλητές και στο consulting, ναι, η αφετηρία ήταν OK, έχουμε τα πτυχία των οικονομικών, της διοίκησης κλπ. Αλλά αυτό το οποίο μας απασχολεί από τις μεγάλες εταιρείες που εκπροσωπούσαν οι αγαπητοί συνομιλητές στο μεσημεριανό το πάνελ, είναι να μπορούμε να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να λειτουργούν ανθρωποκεντρικά, στελέχη μπορούν να λειτουργούν ανθρωποκεντρικά και στελέχη, τα οποία θα μπορούν να επικοινωνήσουν. Και επειδή πολλές φορές και σαν ηλεκτρολόγοι, σαν μηχανολόγοι και σαν στελέχοι που είναι στο Μπονάρο Κοτός, οποιοδήποτε άλλος κλάδος, θα κληθούμε όλοι μαζί να αλληλεπιδράσουμε με διαφορετικές ειδικότητες, με διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικές κουλτούρες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και νομίζω ότι αφορά, και θα πάω με αυτό και στο επόμενο ερώτημα, ένας πολίτης αυτή τη στιγμή της Ελλάδος, της Ευρώπης κτλ. Θα κληθεί να αλληλεπιδράσει και με ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας και πεπιθήσεων κλπ. Οπότε το να είμαι εγώ ένας άριστος μηχανικός, όπως το αντιλαμβάνομαι, ένας άριστος οικονομολόγος, αλλά να μην μπορώ αυτό το πράγμα να το επικοινωνήσω, αδικεί πρώτα απ' όλα εμένα τον ίδιο. Και πάω τώρα και ξεκινάω από εσάς, κύριε Ψαλίδα. Εργασία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Δηλαδή, είναι δύο ειδικότητες όπου είναι περιζήτητες. Το ξέρουμε και νομίζω ότι κι εσείς, σαν αυριανή απόφοιτη, θα το αντιληφθείτε συγκριτικά με κάποιες άλλες ειδικότητες. Και πάρα πολλά παιδιά μας ρωτάνε, και είμαστε συμβουλευτικοί και σε διάφορες δράσεις, να μείνω εντός των τυχών ή να φύγω. Νομίζω η καλύτερη απάντηση είναι εργασία που την πάρω και να δουλεύω για το Silicon Valley. Μαγικό. Που τα συνδυάζει όλα. Ναι. Μαγικό. Ναι, εκεί από τη Μυτιλή είναι, σωστά. Ναι. Τυχαία ήταν η πάρος. Σωστά, σωστά. Ναι, νομίζω είναι, εντάξει, αυτό είναι μια απόφαση που την παίρνει κάποιος σταθμίζοντας πολλές παραμέτρους. Έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Σίγουρα στα αντικείμενα και των ηλεκτρολόγων αλλά και των μηχανολόγων είναι τόσο μεγάλη τεχνολογική πρόοδος και θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, πολλοί λένε όσα γίνανε τα προηγούμενα 100, τώρα θα γίνουν σε 5 ή και σε λιγότερο. Πάει εκθετικά δηλαδή. Που σίγουρα, αν τον ενδιαφέρει να βρίσκεται στην αιχμή της εξέλιξης, από την Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι. Η Ελλάδα έχει περιορισμένες δυνατότητες. Αυτά, όπως και η αγορά της είναι για συγκεκριμένα πράγματα, τις ξέρουν τις παθογένειες της ελληνικής αγοράς. Άρα, εκεί κάποιος επιλέγει, αν θέλει να πάει στο εξωτερικό, να δοκιμάσει αυτό. Στο εξωτερικό όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες και για απολαβές. Βέβαια, είναι και πιο ακριβό το κόστος της ζωής. Έτσι. Όλα αυτά χρειάζεται μια καλή έρευνα, μια επικοινωνία με το μέρος όπου θα πάει κάποιος. Και βέβαια, από μέρος σε μέρος διαθέτει. Δηλαδή, αν κάποιος του αρέσει πολύ το AI, νομίζω πρέπει να πάει στην Καλιφόρνια, αν θέλει να κάνει κάτι. Έτσι, είναι ξεκάθαρα. Και αντίστοιχα, για τους μηχανολόγους, έχει η Ολλανδία, το Delft, ένα πολύ καλό πολυτεχνείο, που όλα αυτά, να πω, τα πολυτεχνία, τα πανεπιστήμια, όπως και το Silicon Valley, που είναι γύρω από το Stanford, έχουν οικοσυστήματα εταιριών. Δηλαδή, κάτι που στην Ελλάδα λείπει έντονα. Έτσι. Δηλαδή, γύρω από το Delft υπάρχει ένα μεγάλο οικοσύστημα εταιριών, όπου κάνουν έρευνα, κάνουν ανάπτυξη, κάνουν development προϊόντων. Ομοίως και στην Καλιφόρνια, γύρω από το Stanford, υπάρχει το Palo Alto, από εκεί ξεκίνησε, κάνεις βόλτα στο Palo Alto. Αυτό, αν μου επιτρέψεις να το πω, γιατί νομίζω έχει σημασία, και βλέπεις από πού ξεκίνησε η Google, από πού ξεκίνησε άλλες μεγάλες εταιρείες. Σου λέει κάποιος, εδώ είναι ένα μπαράκι που έρχονται οι επενδυτές μαζί με startupers και κάτσεις, λες την ιδέα σου, πίνεις και μια μπύρα και θα πάρεις μια επιταγή από 100.000 μέχρι $500.000.
έτσι, οι angel investors, νομίζω κούπα κάπως λέγεται έτσι. Δηλαδή, είναι άλλος κόσμος, αλλά εξαρτάται με τι θες να ασχοληθείς. Θα πάω έτσι λίγο στον κύριο Μανούση. Εγώ πάντως δεν πήγα στο εξωτερικό, έμεινε στην Ελλάδα. Ωραία. Άρα υπάρχουν, το λέω γιατί πολλές δηλαδή δεν πουλάω εξωτερικό, αυτό θέλω να πω. Σε πολλές ειδικότητες, ως ένα βαθμό είναι αναγκαστική, ειδικά μέσα στην πίστα, αναγκαστική η φυγή στο εξωτερικό. Εδώ τώρα, ας μου επιτραπείτε, έχουμε λίγο την πολυτέλεια να σκεφτούμε κάποια πράγματα και να επιλέξουμε, γι' αυτό σας ρωτάω. Και θα πάω στον κύριο Μανούζα. Σαν ΣΕΒ, σαν ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί ένα τεράστιο οργανισμό, ένα τεράστιο φορέα κτλ., θεωρείτε ότι από αυτό που βλέπετε κι εσείς τα επόμενα χρόνια για τους ηλεκτρολόγους και για τους μηχανολόγους, θα κάνω και μια ειδική αναφορά στους μηχανολόγους, θα δημιουργηθούν από τις επιχειρήσεις μας, από τους οργανισμούς μας, περισσότερες ευκαιρίες που θα έχουν να κάνουν και με δυνατότητες και προοπτικές, όπως αυτές που είπε ο κύριος Ψαλίδας, δηλαδή οικοσυστήματα από τα οποία θα συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις και όλοι μαζί θα να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε και κάποια παιδιά τα οποία είναι και λίγο πιο ταλαντούχα σε αυτό το κλάδο. Ναι. Καταρχάς, η πλατφόρμα που αγγελιών που έδειξα νωρίτερα, το IG at Work, δημιουργήθηκε με αυτή την ιδέα, δηλαδή να μαζέψουμε καλές δουλειές από καλές εταιρείες, να προωθήσουμε την πλατφόρμα κυρίως στο εξωτερικό, για να δείξουμε ότι υπάρχουν και εδώ κάποιες καλές δουλειές. Εντάξει, φυσικά δεν είναι σε μισθολογικά και ενδεχομένως και σε ποιότητα ζωής μπορεί κάποιος άνετα να αντιτείνει ότι είναι καλύτερα έξω. Αλλά για κάποιον που θέλει να γυρίσει πίσω, ας πούμε, και το προβληματίζει για το αν θα βρει μια καλή δουλειά, εμείς φτιάξαμε αυτή την πλατφόρμα, ας πούμε, για να δείξουμε ότι και εδώ, εάν θέλεις να γυρίσεις, μπορείς να βρεις μια δουλειά με αξιοπρεπείς αποδοχές και εργασιακό περιβάλλον. Πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν και άλλες θέσεις εργασίας και άλλες δουλειές και για τις δύο ειδικότητες. Δεδομένου ότι και καλώς εχόντων των πραγμάτων η χώρα έχει μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια και αν δεν γίνει κάποιο μεγάλο κράχ, έτσι θα συνεχιστεί. Οι εταιρείες, οι βιομηχανίες, μέλη του ΣΕΒ, ζητάνε μηχανικούς, ζητάνε μηχανολόγους μηχανικούς, ζητάνε ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Συμπτωματικά, αν μπει κάποιος στο igwork.gr σήμερα, θα δει ότι πάνω-πάνω είναι κάποιες αγγελίες για ηλεκτρολόγους μηχανικούς, εν προκειμένου. Θα επηρεαστεί σημαντικά η αγορά εργασίας από τις δύο τεράστιες μεταβάσεις. Τη μία είναι η κλιματική, η πράσινη μετάβαση και η δεύτερη είναι η ψηφιακή μετάβαση, που ήδη δηλαδή εκεί ήδη βρισκόμαστε. Έχουν διανύσει ήδη μεγάλο δρόμο. Και στις δύο περιπτώσεις, και κυρίως στην πράσινη μετάβαση, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, οι οποίες φυσικά θα απαιτούν και κάποιο upskilling και για τις δύο ειδικότητες, δεδομένων των αναγκών που δημιουργούνται. Αλλά πιστεύω ότι και για τα δύο επαγγέλματα θα υπάρξουν δουλειές. Ο ΣΕΒ θέλει καλό εργατικό δυναμικό. Οι επιχειρήσεις του ΣΕΒ υποφέρουν από στην. Προσπαθούν πολύ να βρουν καλούς εργαζόμενους. Γνωρίζουμε όλοι το τι συνέβη με την κρίση και την φυγή, το brain drain. Οπότε, ειδικά για αυτές τις δύο ειδικότητες, εγώ προσωπικά είμαι αρκετά αισιόδοξος για κάποιον που θέλει να μείνει εδώ, γιατί επαναλαμβάνω, παρόλο που εκπροσωπώ τον ΣΕΒ και φυσικά δεν θα έλεγα, παιδιά, εντάξει, προφανώς φύγετε στο εξωτερικό, είναι καλύτερα τα λεφτά, θα με απέλυαν. Αλλά για κάποιον που θέλει να μείνει εδώ για τους δικούς του προσωπικούς λόγους και όχι μισθολογικούς, πιστεύω ότι οι δύο αυτές οι ειδικότητες έχουν ήδη αυξημένη ζήτηση και θα συνεχίσουν να έχουν αυξημένη και σε καλές δουλειές. Βέβαια, να πω κάτι που έλεγε ο διευθυντής του τομέα ανθρώπινου δυναμικού στο ΣΕΒ, ο κύριος Ιωάννου. Να το πω και αυτό, ότι η βιομηχανία δεν είναι σεξι, έλεγε. Γιατί είναι δουλειές που ενδεχομένως μπορεί να δουλεύει σε κάποια βιομηχανική ζώνη, μπορεί στον τομέα της εξόρυξης, μπορεί να παραμείνει, ας πούμε, σε κάποιο μέρος στη μέση του πουθενά. Ο ελληνικός χρυσός, για παράδειγμα, έχει πέρα από τους ντόπιους, δυσκολεύεται να βρει κόσμο. Οπότε πρέπει να υπάρχει και μια ευελιξία από την πλευρά των εργαζομένων, μια κενό ευελιξία και στο πού μπορεί να μετακινηθεί κάποιος. Για το αν μπορεί να είναι μια απομακρυσμένη περιοχή, σίγουρα αυτά είναι θέματα που επηρεάζουν το χάρτη της αγοράς εργασίας για τη βιομηχανία και τους μηχανολόγους και τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς.
αλλά νομίζω ότι οι προκλήσεις, ιδίως της πράσινης μετάβασης, θα δημιουργήσουν, συνοδεύονται, η πράσινη μετάβαση δημιουργεί προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες. Με ένα καλό upskilling, που εδώ επίσης είναι ένα challenge αυτό από μόνο του, πιστεύω ότι δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή, ένας καλός ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός θα βρει σίγουρα μια καλή θέση εργασίας. Με ό,τι προκλήσεις, όπως είπα και νωρίτερα, συνεπάγονται αυτές οι ιδιαιτερότητες της βιομηχανίας. Κύριε Λαμπρινουδάκη, αν λέγαμε να καταγράψουμε, ας πούμε, κάποιους τομείς που εσείς εμπειρικά θεωρείτε ότι τα επόμενα χρόνια θα προσφέρουν περαιτέρω ευκαιρίες και θα μπορούσε να εμπλακεί και ένας στέλεχος, ένας απόφυτος ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος, θα μπορούσαμε επιγραμματικά να πούμε κάποιους που αποτελούν ήδη ή αναμένεται τα επόμενα χρόνια να είναι κάποιες καλές ευκαιρίες για να στοχεύσει ένας σημερινός απόφυτος ή ένας φοιτητής? Ναι. Πάντα στο πεδίο αυτό που γνωρίζω και που ουσιαστικά συζητάμε, ίσως να μην είναι τόσο πολύ κοντά στους μηχανολόγους, να είναι πιο κοντά στους ηλεκτρολόγους. Σίγουρα είναι αυτό που προανέφερα, δηλαδή σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Το επιβεβαιώνω αυτό, παρεμπιπτόντως, και από τις δικές μας. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, προφανώς τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, και θα επανέλθω λίγο σε αυτό, θα πω δύο λόγια σε αυτό, και μεγάλα δεδομένα, ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Νομίζω ότι ειδικά τα θέματα της ασφάλειας, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο είναι οριζόντιο. Δηλαδή, ισχύει και θέλουμε προστασία των δεδομένων και των συστημάτων, είτε μιλάμε για υγεία, είτε μιλάμε για τράπεζες, είτε μιλάμε για δημόσιους οργανισμούς, παντού. Επομένως, ίσως και γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη ζήτηση σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, ξέρετε πλέον μεγάλης αξίας αγαθό πλέον στον κόσμο δεν είναι το πετρέλαιο όπως ήταν κάποτε, είναι τα δεδομένα. Επομένως, η δυνατότητα έβρεσης, ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων είναι σίγουρα κάτι το οποίο είναι επίσης πολύ καλό, σε συνδυασμό όλα αυτά με τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί ακόμα και στα κομμάτια της ασφάλειας μιλάμε πλέον για το AI for cyber security, cyber security for AI. Ποιος προστατεύει ποιον. Όμως, θα ήθελα να τονίσω και να μην ξεχάσουμε λίγο και το κομμάτι των ethics. Κάπου πρέπει να υπάρχει και το μέτρο στο πόσο πολύ προσβάλλουμε θεμελιώδη δικαιώματα ανθρώπων, κατά πόσο προσβάλλουμε την ιδιωτικότητα, στο βωμό της επεξεργασίας των δεδομένων, της στοχευμένης διαφήμισης, της ένα καρό πράγματα. Άρα και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να γίνεται το awareness, τέλος πάντων, η ενημέρωση των παιδιών, ούτως ώστε να το έχουν πάντα στο μυαλό τους. Ωραία. Κύριε Γαλωνιάτη, εκμεταλλεύομαι πάλι τη διεπιστημονικότητα, την οποία τη γνωρίζετε καλά, και θέλω λίγο να θέσω δύο ερωτήματα σε εσάς. Το ένα είναι, πάλι για τους κλάδους, στους οποίους θεωρείτε ότι θα δημιουργήσουν ευκαιρίες, και δεύτερο, το buzzword είναι το AI, το τελευταίο διάστημα, το Gen AI, OK. Αυτό αφορά τους πάντες. Να το πούμε δηλαδή, αφορά από έναν ηλεκτρολόγο, από έναν μηχανολόγο, από έναν γιατρό, από... ή είναι λίγο stardust, να το πω πολύ απλά, που δημιουργείται. Ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο που με ρωτάτε. Ένα προϊόν, μια τεχνολογία όταν βγαίνει στην αγορά ή όταν ξεκινάει από ένα ερευνητικό εργαστήριο και μετεξελίσσεται, αυτό μπορεί να πάρει, ξέρετε, πολλά χρόνια. Τεχνητή νοημοσύνη ερευνητικά, όπως γνωρίζετε, υπάρχει από τα τέλη του 50. Ξαφνικά η τεχνητή νοημοσύνη έγινε το επόμενο trend. Το trend της εποχής. Γιατί έγινε το trend της εποχής? Γιατί δημιουργήθηκε ένα προϊόν το οποίο έφτασε κοντά στον τελικό χρήστη. Με το που έφτασε κοντά στον τελικό χρήστη, λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Έχουμε κάθε εβδομάδα, ξέρω εγώ, 20 workshops για AI. Άμα μπούμε στο Facebook και δούμε events, όλοι μιλάνε για AI. Γιατί το AI πουλάει? Γιατί πουλάει? Γιατί ένα προϊόν, το οποίο δεν είναι το ChatGPT ή όλα τα LLMs, δεν είναι αυτό το AI. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του AI. Να έχουμε ένα εργαλείο που να μας απαντάει γρήγορα κάτι το οποίο βαριόμαστε να το ψάχνουμε, βαριόμαστε να το γράψουμε. Να μου γράψει ένα essay, γιατί βαριόμαι να το γράψω εγώ, ή ένα email. Τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Γι' αυτό και
θα διατρέξει οριζόντια, όπως ο κ. Λεπρωτάκης, το Cyber Security μας διατρέχει οριζόντια προφανώς, όπου έχουμε δεδομένα, έχουμε και ανάγκη διασφύλαξη αυτών. Έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή θα είναι μέρος των εργαλείων που θα χρησιμοποιείτε όλοι εσείς ως χρήστες, προφανώς αυτό θα γίνει προβολή και στη δουλειά σας. Είναι αναπόφευκτο. Όπως η χρήση που κάνετε στα νέα μέσα, τα χρησιμοποιείτε και στη δουλειά σας, τα χρησιμοποιείτε και προσωπικά, αυτομάτως η τεχνητή νοημοσύνη από τη στιγμή που θα μπει στην καθημερινότητά μας και θα γίνει εργαλείο, προφανώς θα γίνει εργαλείο και στα επαγγελματικά μας. Ό,τι και να είναι αυτό. Και προφανώς ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσετε, ο τρόπος με τον οποίο διεισδύει, αν μου επιτρέπετε, στην καθημερινή μας ζωή, έτσι τόσο βία θα διεισδύσει, θέλοντας και μη, στην επαγγελματική μας ζωή. Γιατί δεν υπάρχει κανένας τρόπος που να βγάζω το καπέλο του χρήστη και να γίνομαι επαγγελματίας όταν πηγαίνω στο γραφείο, ή όταν βγάζω το καπέλο του επαγγελματία και ξαναγίνομαι μπαμπάς όταν είμαι με την κόρη μου, ή βγάζω το καπέλο του μπαμπά και γίνομαι πάλι χρήστης. Όλα αυτά αλληλεπιδρούν. Τα διάφορα social attributes που λέμε, οι διάφορες οντότητες ενός ανθρώπου μες στη μέρα που αλλάζει το πώς χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες ανάλογα με το τη φάση που βρίσκεται, το χρόνο που βρίσκεται, το καπέλο που φορά κτλ. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη θεωρώ ότι σίγουρα θα πιάσει όλους τους τομείς και προφανώς θα πιάσει και τους ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους. Δεν το συζητάμε αυτό. Το ερώτημα είναι οι ηλεκτρολόγοι και οι μηχανολόγοι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη με τον τρόπο που θα πρέπει στο επάγγελμά τους και όχι με τον τρόπο που ξέρουν ως χρήστες ιδιώτες να φέρουν στο επάγγελμά τους? Εγώ αυτό το ερώτημα θα έθετα. Και εδώ έρχεται και η μετεκπαίδευση. Τι social skills θέλουμε για να χρησιμοποιήσουμε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο μας? Τα social skills που χρειαζόμαστε είναι να ξέρουμε το chat GPT. Αυτό νομίζετε ότι είναι το social skill που χρειάζεται? Όχι, το skill που χρειάζεται. Κατά τη γνώμη μου, όχι είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι να ξέρουμε σε βάθος την τεχνολογία, να ξέρουμε πώς αυτή λειτουργεί και πώς αυτή θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο και όχι ως αφεντικό της δουλειάς μας, αλλά ως εργαλείο για να κάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Σωστά. Άρα λοιπόν θέλουμε να ξέρουμε καλό AutoCAD, μπορεί σε 3 χρόνια. Να μην χρειάζεται το AutoCAD, γιατί θα το παίρνουμε έτοιμο αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε. Σωστά. Άρα το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιήσω εγώ την τεχνητή νοημοσύνη ως επαγγελματίας. Στον τομέα του ηλεκτρολόγου, στον τομέα του μηχανολόγου. Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσετε. Το κακό είναι να τη χρησιμοποιήσετε εμπειρικά. Να τη χρησιμοποιήσετε νομίζοντας ότι τη γνωρίζετε, γιατί κάνετε μια χρήση ως απλοί χρήστες και να φέρετε αυτή την εμπειρία σας στον επαγγελματικό χώρο. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτός, όσο πιο επαγγελματικά και σωστά γίνει αυτό το transition, νομίζω τόσο πιο γρήγορα θα κερδίσετε έδαφος σε σχέση με τους υπόλοιπους ηλεκτρολόγους ή τους υπόλοιπους μηχανολόγους που θα πάνε να χτυπήσουν μια πόρτα έξω στην αγορά εργασίας. Το δεύτερο το κομμάτι λοιπόν για τεχνητή νοημοσύνη. Να πω βέβαια, έχοντας και εγώ με τον κύριο Λαμπρινουδάκη το ίδιο αντικείμενο στον χώρο της ιδιωτικότητας και του data protection, ότι δεν πρέπει να ξεχνάτε ποτέ και ως χρήστες και ως επαγγελματίες ότι τα προσωπικά τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε φέρουν γνώση, φέρουν πληροφορία η οποία θα πρέπει να είναι προτεραιότητά σας η διαφύλαξή της και όχι απλά η χρήση της. Άρα δεν ξεχνάμε οριζόντια ζητήματα όπως είναι το data protection και το cyber security, δεν τα θυσιάζουμε στο βωμό της λειτουργικότητας, στο βωμό του να φτιάξουν ένα εργαλείο να δουλεύει, γιατί οι επιπτώσεις του να μην ασχοληθώ με τέτοιου τύπου οριζόντιες απαιτήσεις, αύριο μπορεί να επιφέρουν σε εσάς ή στο αφεντικό σας άσχημα αποτελέσματα που μετριώνται σε οικονομικά ποσοτικά μεγέθη. Το οποίο καλό είναι να τα αποφεύγετε ως επαγγελματίες του χώρου. Έτσι. Με ρωτήσετε κάτι άλλο που δεν θυμάμαι? Όχι, νομίζω. Σας καλύψα. Με καλύψατε. Ευχαριστώ. Για να έχουμε και χρόνο για να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, θέλω λίγο να ξεκινήσω πάλι, κύριε Ψαλίδα, από εσάς. Πέρα από το τεχνικό υπόβαθρο, πέρα από τις γνώσεις κτλ., όλοι μας, σαν επαγγελματίες, σαν επιστήμονες κτλ., έχουμε κάποιες εμπειρίες, κάποια βιώματα. Θέλω να μου πείτε, σε ανθρώπινο επίπεδο, κατά κύριο λόγο, σε έναν άνθρωπο που ξεκινάει σήμερα την καριέρα του, σαν ηλεκτρολόγος, σαν μηχανολόγος, σαν οποιοδήποτε επαγγελματία και επιστήμονα, τι ήταν αυτό που θα θεωρούσατε ότι θα πρέπει να προσέξει και τι θα συμβουλεύατε ενδεχομένως σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ένα υπόβαθρο να μπει σε λίγο πιο τεχνικούς χώρους, σε πιο συγκεκριμένα industries και έχοντας και ένα πλαίσιο το οποίο πολλές φορές έχουμε και ιδιαίτερες απαιτήσεις από τους ηλεκτρολόγους και τους μηχανολόγους, έτσι, και τα στελέχη τα ανώτερα, αλλά και στις εκάστοτε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Τι θα συμβουλεύατε έτσι σαν πρώτα βήματα? Ναι, σίγουρα να ασχοληθεί με διάφορες πτυχές της επιστήμης,
Να πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Εγώ μπήκα στη σχολή επειδή μου άρεσαν οι υπολογιστές. Ακολούθησα όμως τον ενεργειακό κλάδο. Ασχολήθηκα με υψηλές τάσεις. Ταυτόχρονα όμως συνέχιζα να μου αρέσουν οι υπολογιστές. Και έκανα και έρευνα στο Πολυτεχνείο, αλλά και, κατασκευή κάποιων προϊόντων, εν πάση περιπτώσει, που συνδύαζαν την πληροφορική με την ενέργεια. Δηλαδή και η διπλωματική μου και το ένα διδακτορικό που είχα ξεκινήσει, πάντρευαν αυτά τα δύο, δηλαδή το χόμπι, αυτό που ακολούθησα. Και μετά στην πορεία μου φάνηκαν πολλές φορές επαγγελματικά χρήσιμες οι ενεργειακές γνώσεις, όπως και οι γνώσεις πληροφορικής. Άρα νομίζω ότι, όπως είπε και ο κ. Καλονιάτης και οι προηγούμενοι συνομιλητές εδώ, επειδή πολλές, η πληροφορική και όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες και το AI διαπερνούν οριζόντια όλες τις επιστήμες, σίγουρα χρειάζεται μια εξειδίκευση τεχνική, αλλά χρειάζονται και γνώσεις και ενασχόληση με τις τεχνολογίες της πληροφορικής, την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά που αναφέρθηκαν, προκειμένου κάποιος να αποκτήσει τις βάσεις για να έχει μια καλύτερη μελλοντική δυνατότητα να μαθαίνει νέα πράγματα. Γιατί ξαναλέμε, όχι ότι αυτά που θα μάθει σήμερα θα φτάνουν για μετά από 2 ή 5 χρόνια, με τίποτα, αλλά σημασία έχει κατά τη διάρκεια των σπουδών και της εμβάθυνσης σε κάποιες βασικές έννοιες να υπάρχει ένα καλό υπόβαθρο και να εκπαιδευτεί κάποιος να μαθαίνει και να του αρέσει φυσικά να μαθαίνει. Κύριε Μανούζα, θα σας εκμεταλλευτώ θέλοντας την άποψή σας ότι οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί, τι ζητάνε από τους μηχανικούς, τι πιστεύετε ότι ζητάνε και τι θα πρέπει να προσέξουν οι νέοι απόφοιτοι, οι φοιτητές, βγαίνοντας στην αγορά εργασίας, ώστε να είναι και πιο εντός αγωγικών ελκυστικοί προς τους ανθρώπους που θέλουν να συνεργαστούν. Πέρα από τις αυτονόητες τεχνικές θεωρητικές γνώσεις που παρέχουν τα πτυχία των παιδιών, των φοιτητών, αυτό που παρατηρούσα κοιτώντας και διαβάζοντας αγγελίες και κάνοντας μία ανάλυση κειμένου, είναι τη διαχείριση έργου, είναι το σχεδιασμός με κυρίως με το πρόγραμμα AutoCAD, μετά είναι οι οριζόντιες, τα soft skills που ανέφερα νωρίτερα, τα οποία ξεχωρίζουν οι δεξιότητες επικοινωνίας, οι πραγμάτευσης, οι αναλυτικές δεξιότητες, κριτική σκέψη. Και από εκεί και πέρα, συχνά παρατηρούσα και μία επισήμαση στην δυνατότητα ευελιξίας για μετακινήσεις. Σε γενικές γραμμές είναι λίγο ξεκάθαρες οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων από τις δύο συγκεκριμένες ειδικότητες. Και ωστόσο, αυτό που παρατηρούσα και μου έκανε εντύπωση, βέβαια δεν μπορούσα να το αναλύσω και αυτό, γιατί θα χάναμε χρόνο και θα ήθελε πολύ επεξεργασία, είναι ότι η μερίδα του λέοντος των αγγελιών είχε πολύ μεγάλα job description. Θα το πω απλά σε εντόνια. Πολλά bullet points. Βέβαια, μιλάμε και για μεγάλες εταιρείες και υπάρχουν και seniority θέσεις, αλλά πραγματικά υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις. Τα job description, δηλαδή, εμένα με ψαρώνουν λίγο, για να το πω έτσι όπως τα βλέπα. Και στον κλάδο της ενέργειας και στην βιομηχανία, είναι αρκετά μεγάλες οι απαιτήσεις. Βέβαια, εντάξει, αυτό κατά την γνώμη μου δεν είναι και πολύ... Δεν είναι μια καλή τακτική. Πρέπει να γίνεται ένα ξεδιάλεγμα, γιατί ο άλλος διαβάζει μια τέτοια αγγελία, μπορεί να αποθαρρυνθεί. Αλλά σε γενικές γραμμές, η ερώτηση σε τι ζητάνε οι επιχειρήσεις, πέρα από τις τεχνικές γνώσεις, που σε αυτές τις ειδικότητες είναι εκ των όνου κάνευ, είναι και αυτές τα soft skills που λέμε, που τις έβλεπα στην πλειονότητα των αγγελιών. Το βέβαια ένα θέμα είναι κιόλας και πώς τις εντοπίζεις και τις μετράς αυτές. Επίσης, αν δεις ότι η αγγελία ζητάει πτυχίο ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου, μηχανολόγου, μηχανικού και ότι από τα 15 bullet points τα 7-8 τα ξέρεις και έχεις μια προϋπηρεσία, θα πεις, α, δεν έχω negotiation skills, δεν θα στείλω βιογραφικό. Θα στείλεις. Οπότε, αυτό με τα soft skills είναι γενικότερα ένα θέμα
πολύ ενδιαφέρον προς συζήτηση, δηλαδή ενώ όλοι τα ζητάμε, πώς τεκμέρονται αυτά, πώς εντοπίζονται. Και αν κάποιος, ας πούμε, θεωρεί ότι τα έχει, δεν τα έχει, γιατί και αυτά γιορτές βασικά αποκτούνται και διαπιστώνονται και στο πεδίο, στο πεδίο της μάχης. Δεν μπορείς να πεις, να πας να κάνεις ένα, μπορείς δηλαδή, αλλά συνήθως να κάνεις ένα σεμινάριο, αλλά συνήθως αυτά είναι πράγματα που διαπιστώνεις αν τα έχεις και πόσο καλά τα έχεις μέσα από την δουλειά. Και θα πάρω την αφορμή να πάω στον κύριο Λαμπρινουδάκη, γιατί, κύριε καθηγητά, βλέπετε εσείς τα παιδιά μέσα στα τμήματά μας, τα πανεπιστήμια μας, με τις διαφορές τους από ίδρυμα σε ίδρυμα, λίγο πολύ γνωρίζουμε την διεργασία που γίνεται. Τι πιστεύετε ότι απουσιάζει πολλές φορές από τα παιδιά βγαίνοντας από τα πανεπιστήμια και τα ίδια τα παιδιά θα πρέπει λίγο να το παλέψουν, να το κυνηγήσουν μόνοι τους, ώστε να είναι έτοιμοι σε έναν βαθμό για την αγορά εργασίας και για αυτά που ζητάει η αγορά εργασίας? Νομίζω εύκολα θα απαντούσα, άλλωστε και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που γίνονται στα πανεπιστήμια, στα πολυτεχνικά τμήματα, αυτό έχουν αναδείξει. Αυτό που μόλις αναφέρθηκε, τα soft skills. Δηλαδή, από επίπεδο γνώσεων, τουλάχιστον το βασικό το οποίο χρειάζεται, θεωρώ ότι όλοι οι απόφοιτοι το έχουν και δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε επίπεδο soft skills όμως, δηλαδή υπάρχουν φοιτητές, παιδιά, τα οποία τελειώνουν, παίρνουν το πτυχίο τους και φοβούνται ή δεν θέλουν ή δεν μπορούν ίσως να κάνουν μια παρουσίαση. Ή δεν μπορούν πολλές φορές, δυστυχώς, πολύ περισσότερες, να συνεργαστούν με άλλους σε ένα project. Άρα νομίζω ότι εκεί είναι περισσότερο το πρόβλημα και εκεί θέλει πιο πολύ δουλειά, το οποίο νομίζω ότι είναι και κάτι που μπορεί κάποιος να χτίσει και μόνος του. Έτσι, δεν νομίζω ότι αυτό διδάσκεται εύκολα. Αυτό θα έλεγα. Ως ένα βαθμό διδάσκεται, λέει κυρίως... Ναι, διδάσκεται μόνο με τη λογική ότι θα τους υποχρεώσουν να κάνουν την παρουσίαση, θα τους υποχρεώσουν να κάνουν το project, να συνεργαστούν κτλ. Ναι. Άρα σε τεχνικό επίπεδο νομίζω δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε... Νομίζω πως ναι. Σε αυτά που ζητάει, αλλά θα εστιάσουμε εδώ. Και ναι. Κύριε Καλονιάτη, για να έχουμε και χρόνο για ερωτήσεις από το κοινό. Λοιπόν, μπορεί μέσα από τη διεπιστημονικότητα να καλύψει αυτά τα κενά που λέμε ενδεχομένως και εσείς ο ίδιος? Και σαν καθηγητής, τι πιστεύετε ότι θα βγαίνοντας τα παιδιά από το πανεπιστήμιο, ίσως θα πρέπει να προσέξουν? Ναι. Σίγουρα ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, όπως εξήγησα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, σε υποχρεώνει, όπως υποχρεώνει ένα project-based course να μάθεις να συνεργάζεσαι θέλοντας και μη με παιδιά από το να κάνεις συνεργασία μόνος σου, ή όπως το να κάνεις υποχρεωτικά μια παρουσίαση θα σε αναγκάσει να ανεβείς πάνω, να πάρεις το μικρόφωνο, να κάνεις παρουσίαση, να πείσεις για την ιδέα σου, να καλλιεργήσεις. Έτσι, εγώ νομίζω ότι τα soft skills δεν διδάσκονται, αλλά καλλιεργούνται. Κάποιοι το έχουν, αλλά σίγουρα ο καθένας μπορεί να τα καλλιεργήσει. Και τα καλλιεργεί... πώς το λένε? Hands-on. Hands-on, μπράβο. Δηλαδή, on the job training. Ή θα βρεις λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο τα διεπιστημονικά προγράμματα, για να μην μιλήσω μόνο για το τμήμα πολιτισμικής, και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σε προπτυχιακό, σε αναγκάζουν κάπως να τα καλλιεργείς, γιατί έχουν ένα μεγάλο έντονο το στοιχείο του project-based μαθήματος, των εργασιών, των παρουσιάσεων, της προβολής, της επικοινωνίας. Υπάρχει αυτό το στοιχείο έντονα, άρα σε αναγκάζουν να μάθεις, σε αναγκάζουν στην πολυγλωσία, σε αναγκάζουν στην επικοινωνία. Τώρα, αν ένας άνθρωπος κάνει ένα πιο κάθετο πτυχίο, εμένα η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε ταυτόχρονα με τις σπουδές σας, αν δεν έχετε ολοκληρώσει ακόμα τις σπουδές σας και να τις έχετε ολοκληρώσει, ταυτόχρονα να αποκτούμε κάποια soft skills μέσω του reskilling, μάλλον του upskilling θα έλεγα καλύτερα, κάνοντας παράλληλα σεμινάρια. Ευτυχώς εσείς έχετε μια πληθώρα σεμιναρίων και τρόπου πρόσβασης στη γνώση που εμείς δεν την είχαμε. Δηλαδή από το σπίτι μου να μπορώ να κάνω ένα project management course 6 μήνες και να πάρω μια πιστοποίηση ως PM ή για communication skills ή οτιδήποτε άλλο πολύ φθηνά από μεγάλα πανεπιστήμια και δωρεάν, και δωρεάν μερικές φορές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αυτό είναι ένα asset που εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα το έκανα. Θα το έκανα από σήμερα. Δεν πρέπει να ξημερώσει αύριο. Και κάθε φορά θα ήμουν παράλληλα με το τι κάνω, θα έκανα και ένα training κάπου. Part-time, full-time, ανάλογα τη δυνατότητα που είχα, να ενισχύω συνεχώς τέτοια skills που δεν μου τα έδωσε στο πτυχίο μου. Άρα μαζί με τη γνώση που πήρα, να ενισχύω το προφίλ μου και με πράγματα που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να παραδεχτώ, και εδώ θα το πω τώρα και με συγχωρέστε,
ότι πρέπει να παραδεχτώ την αδυναμία μου. Πέρασε ηλεκτρολόγος, έγραψα 19. Τι μου λέτε τώρα, ρε παιδιά. Εγώ. Δεν πάει έτσι. Ή θα στο πει κάποιος λίγο βία όταν θα βγεις έξω, ή καλό είναι να αρχίσεις να αναγνωρίζεις μεγαλώνοντας που χωλαίνεις, γιατί έχεις πλέον τα εργαλεία και τη δυνατότητα να το βελτιώσεις. Άρα, εκμεταλλευτείτε τα εργαλεία που υπάρχουν έξω, εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες, δωρεάν, training και επιστοποίηση πάνω σε αντικείμενα, σε ό,τι θέλω, αύριο το πρωί. Εγώ στην ηλικία σας, σε κάθε χρονική στιγμή, θα έκανα και κάτι παράλληλα, τρίμηνο, κύκλο, μηνιαίο, εξάμηνο, κάτι που μου αρέσει. Και μπορεί να είναι και τελείως άσχετο, έτσι. Ναι, δοκιμάστε τη διεπιστημονικότητα, κάντε ένα σεμινάριο πάνω σε λογοτεχνία. Κάντε ένα σεμινάριο τελείως άσχετο με το αντικείμενό σας. Να δείτε πώς αυτό θα βελτιώσει πράγματα που πιστεύατε ότι είστε καλοί. Πώς θα βελτιωθείτε. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε ρωτήσει το conference, αν μπορούμε να το δούμε κιόλας ξανά. Ωραία. Ξεκινάω από την πρώτη. Πολύ ωραία ερώτηση. Τι πιστεύετε ότι είναι σημαντικότερο, ποσότητα ή ποιότητα όσο αφορά τα soft skills? Ακούω. Αν ρωτάτε εμένα, θα έλεγα πλούσιους και υγιείς. Αν πρέπει να διαλέξω ένα από τα δύο, θα έλεγα ποιότητα. Γιατί τα soft skills είναι κάτι το οποίο το καλλιεργώ, βελτιώνομαι εγώ ως επαγγελματίας. Άρα εδώ δεν έχει το γνωρίζω λίγο, να τον διαβάσω, να το μάθω λίγο καλύτερα. Είναι μαθαίνω να είμαι πιο επικοινωνιακός, δουλεύω αυτό το κομμάτι μέχρι να φτάσω στο βαθμό που θεωρώ εγώ ικανοποιητικό. Μαθαίνω να είμαι, τέλος πάντων, να δουλέψω την κριτική μου σκέψη σε ένα βαθμό που θα με βελτιώσει. Όσο βελτιώνομαι, δεν έχει πτυχίο το soft skill, όσο βελτιώνομαι, τόσο καλύτερο. Τώρα το να πω ότι είμαι μέτριο σε 5 από το καλό σε 3, δεν θα το ποσοτικοποιούσα τα soft skills. Εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω βέβαια αν συνάδελφοι κάτι άλλο από την αγορά ή. Ναι, αν συμφωνείτε. Εγώ θα συμφωνούσα με τον κύριο Καλλινιώτη. Νομίζω ότι όλοι μας συμφωνούμε σε αυτό το πλαίσιο. Η δεύτερη ερώτηση, ποια είναι η κύρια ενασχόληση πέραν της ακαδημαϊκής μόρφωσης που θα μπορούσε να βοηθήσει την επαγγελματική μας σταδιοδρομία? Να κάνω εγώ πριν να απαντήσουν οι αγαπητοί συνομιλητές το εξής. Παιδιά, επενδύστε λίγο στον εαυτό σας, είναι εκπληκτικό και θα το πω εφορμόμενος και από το LinkedIn Corner που έχουμε κάτω και βοηθάμε τις τρεις μέρες του πανοράματος. Διαπιστώνω ότι έχουμε τρομερά ταλαντούχους ανθρώπους, νέους ανθρώπους με πολλά πτυχία, με πολλές δεξιότητες που δεν ξέρουν πώς να τα παρουσιάσουν στο βιογραφικό τους, δεν ξέρουν πώς να τα παρουσιάσουν στο LinkedIn. Δηλαδή, για μένα, ειλικρινά, είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να ψάχνω, να ζητώ εργασία και πόσο δε μάλλον να θέλω να δικτυωθώ με ανθρώπους που είναι stakeholders στα διάφορα industries και να μην έχω ένα profile στο LinkedIn. Αυτονόητα πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα από την ακαδημαϊκή μόρφωση, νομίζω ότι θα πρέπει και εσείς οι ίδιοι για την επαγγελματική σταδιοδρομία να επενδύσετε αναδεικνύοντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δεν ξέρω, κύριε Ψαλίδα, κύριε Λαμπρινουδάκη, αν θέλετε εσείς εμπειρικά να πείτε τι άλλο. Αυτό πάντως που είπατε για το LinkedIn είναι πολύ βασικό. Δηλαδή και εμείς το πρώτο πράγμα που κοιτάμε σε ένα βιογραφικό είναι το LinkedIn. Και αν βρούμε link για το LinkedIn, λες κάτι δεν πάει καλά εδώ. Έτσι. Είναι, δηλαδή να υπάρχει και προφανώς αφού υπάρχει να παρουσιάζει. Ναι, ακριβώς. Ναι, τώρα για την ερώτηση. Εγώ θα έλεγα, εντάξει, αναφέρθηκαν πολλά για σεμινάρια, Coursera, Udemy, υπάρχουν πολλές πλατφόρμες κτλ. Αλλά και η επαγγελματική εμπειρία παίζει ρόλο. Δηλαδή, εμείς έτσι δεν θέλουμε να δούμε κάποιον που έχει μόνο ακαδημαϊκή μόρφωση, που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, έχει κάνει μεταπτυχιακό, έχει κάνει σεμινάρια. Θέλουμε να δούμε και χιλιόμετρα στην αγορά. Γιατί πάντα μέσα από την αγορά και μέσα από την επαγγελματική εμπειρία αποκτάς και δεξιότητες. Έτσι, αποκτάς δηλαδή soft skills και γενικότερη γνώση η οποία σου είναι χρήσιμη για το μέλλον. Θέλω να συμπληρώσω. Αν μπορώ. Βιβλία, εφημερίδες. Αυτό για τα ελληνικά, κύριε, είναι πολύ σημαντικό. Να προσθέσω λίγο ίσως αυτό που είπε ο κ. Ψαλίδας, ότι πολλές φορές, αν δεν κάνω λάθος,
Όταν υπάρχουν και πολύ μεγάλες εξειδικεύσεις στους αποφύτους ή μεταπτυχιακό, διδακτορικό κτλ., υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι επιθυμητό από την εταιρεία, γιατί κρίνονται ως overqualified, ας πούμε. Δηλαδή, έχω μία εξειδίκευση σε κάποια θέματα τα οποία πιθανότατα να μην ενδιαφέρουν την επιχείρηση, αφού η ίδια θα σε εκπαιδεύσει στο αντικείμενο στο οποίο τελικά θέλεις να ασχοληθείς. Ναι. Οπότε δεν είναι, νομίζω, πάντα ο στόχος να πηγαίνω να κάνω ό,τι μπορώ περισσότερο τεχνικά. Είναι αυτό που έλεγε ο κ. Καλονιάτης πριν, λίγο πιο ευρύ φάσμα γνώσεων που ουσιαστικά ενδυναμώνουν όλο το προφίλ μου. Θα πω και ακόμα μια ερώτηση. Αυτή που αναφέρεται και στον κύριο Μανούζα. Όλα αυτά τα skills που υποδείξαμε πριν, πού θα μπορούσε σήμερα να τα αναπτύξει και να τα εξασκήσει, ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο μελλοντικό του εργασιακό περιβάλλον? Είναι και μια ερώτηση που δέχομαι και εγώ πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, το concept είναι, ωραία μας τα λέτε, πολύ ωραία τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά πώς αυτά μπορούμε να τα κάνουμε πράξη? Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ που βρίσκεστε. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα εδώ, όπως και όλα αυτά τα χρόνια στο πανόραμα, εθελοντικά υποστηρίζουν αυτή την τεράστια δράση. Ένας τρόπος να καλλιεργήσεις αυτά τα skills. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα όπου είτε μπορείτε να καλλιεργήσετε skills, είτε μπορείτε μέσα από διαφορετικές καταστάσεις να αναπτύξετε skills που δεν έχετε. Δηλαδή, ντρέπομαι εγώ να μιλήσω, να το πω πολύ απλά, να κάνω μια αυτοπαρουσίαση. Θα κληθώ σε ένα τέτοιο event να βγω μπροστά, να μιλήσω με 5 ανθρώπους. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι υπάρχουν χώροι πού μπορούν να τα καλλιεργήσουν τα παιδιά αυτά. Έτσι, βεβαίως. Ένα άλλο πάγιο αίτημα του ΣΕΒ, που εν μέρη απαντά σε αυτό το ερώτημα, είναι η ποιοτική και επαρκούς διάρκειας πρακτική άσκηση. Και δεν λέω απλά η πρακτική άσκηση, αλλά η ποιοτική και επαρκούς διάρκειας. Γιατί αυτά τα soft skills που ως επιτοπλίστων αποκτώνται και καλλιεργούνται, βασικά που αυτή είναι η σωστή λέξη, στο πεδίο της μάχης, ένας νέος ερχόμενος στην αγορά εργασίας που θα έχει κάνει μια καλή εξάμηνη πρακτική όπου δεν θα έβγαζε φωτοτυπίες, αλλά θα αναλάμβανε καθήκοντα ρόλους δίπλα σε πεπειραμένα στελέχη, θα ήταν εν μέρη μια απάντηση. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι και το θέμα της προϋπηρεσίας που και οι επιχειρήσεις βέβαια καταλαβαίνουν ή πρέπει να καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν μπορείς να το καθιστάς φαύλο κύκλο. Δεν έχω προϋπηρεσία, δεν σε προσλαμβάνω γιατί δεν έχω προϋπηρεσία. Πρέπει και οι επιχειρήσεις να δίνουν την αντίστοιχη ευκαιρία στους νέους ερχόμενους στην αγορά εργασίας. Αλλά σε ό,τι αφορά την ερώτηση, ειδικά για την πρακτική άσκηση, είναι μια πάσα, γιατί είχαμε κάνει και αρκετές δράσεις στο ΣΕΒ, κυρίως μετά την ενσωμάτωση των ΤΕΗ στα ΑΕΗ, όπου στα ΤΕΗ ήταν υποχρεωτική η εξάμηνη πρακτική άσκηση και στα πανεπιστήμια ο μέσος όρος πρακτικής άσκησης ήταν 1,5 με 2 μήνες. Και να μην μιλήσω για την ποιότητα σε πολλές επιχειρήσεις της πρακτικής άσκησης, τις λεγόμενες φωτοτυπίες. Πάντως, ως ένα βαθμό, αυτό θα βοηθούσε σίγουρα. Θέλω να πείτε κάτι, κύριε Ψαλίδη. Πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Μανούζος, εμείς πάντως πολλά από τα στελέχη μας είναι στην εταιρεία, έρχονται για πρακτική άσκηση, χωρίς προϋπηρεσία, τους εκπαιδεύουμε. Αναλαμβάνουν ρόλους ουσίας, γιατί οι φωτοτυπίες δεν έχουμε φωτοτυπικά, οπότε. Ναι. Είστε paperless. Ναι, είμαστε paperless, ναι. Λοιπόν, και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχουμε αρκετά παιδιά και συνεχίζουν και παραμένουν. Κάποιοι φεύγουν, αλλά συνεχίζουν σε ένα career path, έτσι παρόμοιο με αυτό που ξεκίνησε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό. Θέλετε να πείτε κάτι? Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Είναι, κατά τη γνώμη μου, δύο οι κατευθύνσεις, αν μπορούμε να πούμε κάτι έτσι, συμβουλευτικά. Η μία κατεύθυνση είναι να χτίσω certifications και γνώσεις παράλληλα με το πτυχίο μου για να μπορώ να πιο γρήγορα να βρω δουλειά, που νομίζω ότι είναι ο καημός όλων μας. Εγώ θα έλεγα όμως ότι πρέπει να κοιτάμε λίγο και τον εαυτό μας και πώς μπορούμε να βελτιωθούμε εμείς ως άνθρωποι. Και ως οντότητες, σε μια κοινωνία η οποία είναι όλο και περισσότερο απαιτητική από εμάς. Και νομίζω ότι η απάντηση πολλές φορές δεν είναι τι θα ήθελε ο εργοδότης να κάνω, αλλά τι μου αρέσει εμένα να κάνω, και αυτό θα έχει αντίκτυπο, πιστέψτε με, και στον εργοδότη αύριο. Συμφωνώ. Άρα να δείτε λίγο και
πώς θα καλλιεργήσετε εσείς τον εαυτό σας να είστε καλύτεροι εσείς ως μέρη ενός κοινωνικού συνόλου που σίγουρα θα γίνετε αναγκαίοι μόνο όταν εσείς γίνετε και καλύτεροι. Άρα, μην κοιτάτε μόνο τι είναι, τι θα ήθελε ο εργοδότης από εσάς, αλλά και τι θέλετε εσείς από τον εαυτό σας. Νομίζω ότι είναι, συμφωνούμε απόλυτα όλοι σε αυτό και νομίζω ότι όλοι μας, και μιλάω και εγώ προσωπικά, θέλουμε να συνεργαζόμαστε πρώτα απ' όλα με ανθρώπους και μετά με στελέχη. Έχει μεγάλη σημασία και στο σύγχρονο επιχειρήν και γενικά στην παρούσα και αυριανή αγορά εργασίας και είναι κοινή κουβέντα ολωνών μας αυτή, ότι πλέον μας ενδιαφέρει, γιατί ίσως έχουμε πλέον προσφορά πτυχίων, έχουμε ανθρώπους που είναι πάρα πολύ μορφωμένοι και καταρτισμένοι. Έχουμε την πολυτέλεια, να το λέμε αυτό. Θέλουμε πρώτα ανθρώπους δίπλα μας, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε, να συνεργαστούμε και μετά όλα τα άλλα. Πάρα πολλές εταιρείες προσφέρουν ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση, εκπαίδευση, ακόμα και μεταπτυχιακά οι courses, τα οποία πληρώνουν και οι ίδιες οι εταιρείες. Τις υπόλοιπες δεξιότητες θα τις βρούμε. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέμε, περάσαμε το χρόνο, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ελπίζω να βοηθήσαμε, να δώσαμε λίγο κάποιες εικόνες, κάποιες προοπτικές σε όλους εσάς που είστε σε αυτόν τον κλάδο. Συγχαρητήρια, ένας πολύ δύσκολος κλάδος. Σας προτείνω και σας παροτρύνω, αφού κάνατε την αρχή και βρεθήκατε σήμερα εδώ, να παρακολουθήσετε και τα υπόλοιπα panels και τις άλλες δύο μέρες του πανοράματος και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσετε πολλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχω μια απορία. Γιατί έχετε εξαιρέσει τους χημικούς μηχανικούς? Επειδή οι ομιλητές έχουν background... Έχει άλλο πάνελ για τους χημικούς μηχανικούς. Έχει. Ναι, έχει άλλο. Τα σπάμε, δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Καλύπτουμε ένα τεράστιο πλαίσιο και αριθμό ειδικοτήτων. Ναι. Σαφώς, και ειδικά φέτος, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός, αν δεν απατώ, με ομιλητών που έχει γίνει ποτέ στο πανόραμα. Και είμαι σίγουρος ότι θα ακούσετε. Συγγνώμη, είμαι ανενημέρωτη. Γιατί... Δείτε στο πρόγραμμα, θα το δείτε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.